Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό σας απόγευμα. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας θα γίνει η γνωστή συνταγή. Μάλλον όχι και τόσο γνωστή, καθώς απέναντί μου είναι το γνωστό σκουπίδι της Κοληψίας, ο Θανάσης Καταμπάκας, ο οποίος φροντίζει εδώ πέρα να μου κάνει τη ζωή δύσκολη και καλά κάνει. Ο Γιάννης Τζιράπης στο production, η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54.340 Μετρόπολης 95,5. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Για το διαγωνισμό, ο οποίος στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι στην Πράγα και τη Βουδαπέστη σε μια αεροπορική οδική εκδρομή, γράφετε, στέλνετε μηνύματα, γράφετε αλφα-μητρία, αφήνετε κενό τη λέξη Πράγα, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και το αποστέλνετε στο 54-344. Αλφα-μητρία κενό, Πράγα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, αποστολή στο 54-344. Τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά, πάνε στο Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Την Τρίτη μας έρχεται 6 Δεκεμβρίου. Μη χάσετε τη Metrosport με σούπερ προσφορές. Δώρο μαζί με την εφημερίδα επώνυμο αντρικό αποσμητικό και μπείτε δυναμικά στους αγώνες. Τρίτη 6 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στη Metrosport. Βρείτε εκπτωτικό κουπόνι 20% για όλα τα προϊόντα από το PAOK FC Official Store και εξαργυρώστε το πριν τον αγώνα PAOK Slovan Liberec ή την ημέρα της δικής σας επιλογής. Η εφημερίδα Metrosport έχει για εσάς τις καλύτερες προσφορές. Ρε Σύρα, αυτό λέει, μήπως εχθές ήσουν για καφέ με τον Ήβιτς? Είναι δυνατόν
Ό,τι είπε στο μεσημέρι να το πει ήδη μετά από 4 ώρες. Μπράβο, ρε φίλε, γι' αυτό σ' ακούμε. Λέει ο Σάκης με ένα μήνυμα το οποίο σε υποδέχεται. Δεν είναι το θέμα ότι ήπια καφέ με τον Ήβιτς, ήπια καφέ με έναν παράγοντα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος μου είπε ότι θα πει τον Ήβιτς να πει αυτά τα πράγματα. Παράγοντα του ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ, να μην πω παράγοντα. Μου λέει αυτό που λέει: θες να γίνεις μάγκας. Λέω: βοήθα, ρε φίλε, όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Λέει μετά το μάτς, λέει ο Ήβιτς θα τα πάρει πίσω. Λέει: θα πει δεν υπάρχουν στημένα. Αυτά που είπα λοιπόν τα είπε ο Ήβιτς. Δεν μου τα είπε ο Ήβιτς όμως, δεν ήπια καφέ με τον Ήβιτς. Και το έχουμε και πρωτοσέλιδο. Πώς το πες? Και το έχουμε και πρωτοσέλιδο. Ναι. Οπότε στημένα δεν υπάρχουν. Το ότι την Τρίτη βέβαια γράφαμε ότι υπάρχουν στημένα είναι άλλη ιστορία. Ο Ήβιτς τα είπε αυτά. Εσύ κοίτα τα Ηρακλής Βέρεια και ας τον Ήβιτς ήσυχο. Ηρακλής Βέρεια 0-0. Ναι, εσύ τα κόρτερ. Όταν χειραγωγήθηκε στο Άσο και Όβερ. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τα κόρτερ τα είδες εκεί πέρα. Άσε εσύ τώρα, μην ψάχνεις. Εγώ σου λέω τι είπανε. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Και όσοι το χρεώσαν το παιχνίδι. Άσε τώρα, όπως, εσύ κοίταξε εκεί πέρα με το Θεοδωρίδη. Όπως λέω ότι. Με το Θεοδωρίδη, ότι πάω κατρόμητο στήσιμο δεν υπάρχει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να στηθεί το παιχνίδι στην τελευταία φάση του αγώνα. Λέω λοιπόν ότι και αυτό που λες δεν υφίσταται. Δεν στείνεται το μάτς στην τελευταία φάση του αγώνα. Δεν στείνεται, όχι. Δεν υπάρχουν στημένα παιχνίδια για καμιά ομάδα. Υπάρχουν στημένα παιχνίδια. Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Είμαι τη λογική σου ότι στείνονται παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να τα αποδείξεις ότι στήθηκε ένα παιχνίδι. Α, τότε τι λέμε τώρα. Μα δεν είναι δύσκολο να αποδείξει. Το υποβάθμισε η ΠΑΟΚ το θέμα, το υποβάθμισε ο Ήβιτς. Και το καλά θέμα. Έκανε. Και φυσικά απλά δεν μου αρέσει το εξής. Mm. Έχουν πέσει όλοι πάνω στον Ήβιτς, γιατί να το πει αυτό το πράγμα δημόσια. Τι έκανε ο Ήβιτς? Γιατί το είπε δημόσια αυτό το πράγμα. Γιατί είναι Σέρβος. Αν ήταν Έλληνας και το έλεγε, τι θα άλλαζε. Ήταν, θα ήταν Έλληνας. Άμα ήταν Αμερικάνος. Θα ήταν Αμερικάνος. Ωραία. Ναι. Εσένα. Σου δείχνει ότι έχει κάτι μεμπτό η όλη του κίνηση που το είπε στη συνέντευξη τύπου. Ναι, έβαλε μια ολόκληρη ομάδα στον τοίχο για να σώσει τον κόλο του. Για να σώσει τον κόλο του. Έτσι λέω. Ότι λειτουργήσε καθαρά για τον εαυτό του. Όχι, για σένα λειτουργήσε. Εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι αν προχωρήσει και δεν μείνει στον ένα και πει ότι είναι και άλλος ένας, άλλοι δύο, άλλοι όσοι είναι. Ναι. Θα προσφέρει μέγιστη υπηρεσία στον ΠΑΟ. Και δεν θα ξαναδουλέψει η ομάδα. Άρα καλά έκανε και κοίταξε τον πισίνο το Σέρβος. Πολύ καλά έκανε. Απλά, επειδή το ρουφιάνεψε ο Κελπέκης κάτι. Το ρουφιάνεψε. Ναι. Συγγνώμη ρε φίλε. Όταν γίνεται κάτι το οποίο σε εκθέτει. Α, μπάρε κόκκινε με τα μεταλλικά σου να πούμε. Άσε με να μιλήσω σαν άνθρωπος. Άσε να μιλήσω σαν άνθρωπος. Μίλα. Λοιπόν, ο Κελπέκης είναι ο άνθρωπός του. Ωραία. Αυτός ρουφιάνεψε τον Τζαβέλα. Είπε τρεις-τέσσερις. Χτες έτσι είπε. Ναι, ένας είναι ο Κελπέκης. Δηλαδή, ο Κελπέκης άκουσε τον Τζαβέλα να μιλάει απαξιωτικά για το τεχνικό team. Ωραία. Όχι για το τεχνικό team. Για αυτόν. Για το παιχνίδι στην Φλωρεντίνα. Όχι μόνο αυτό. Εξειδικευμένα. Όχι μόνο αυτό. Για το παιχνίδι στην Φλωρεντίνα. Όχι μόνο αυτό. Τρία γκολ θα φάτε. Όχι μόνο αυτό. Μίλησε υποτιμητικά και για το τεχνικό team. Και αυτό. Ναι. Το κράτησε ο Κελπέκης μέσα του. Δεν το είπε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-3. Μετά στη μεγάλη χαρά δεν του το λέει. Mm-hmm. Δεν του το λέει πριν το μάτς με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Χάνει 4-3 από τον Ατρόμητο μέσα στην Τούμπα, ναι. Και του το λέει ένα τέταρτο μετά το μάτς. Και εγώ θες να πιστέψω τώρα αυτή την ιστορία. Πρώτον. Και δεύτερον, αν θέλετε να βγάλετε μία ουσία και να το πάτε πιο πέρα το έργο, εσείς που είστε ειδικοί πάνω στα θέματα αυτά, να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Δεν ψάχνετε να βρείτε γιατί μιλάει υποτιμητικά ένας παίκτης ή κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ για την προπόνηση που γίνεται και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά. Να δούμε, ρε παιδί μου. Του έχει δοθεί το δικαίωμα. Ποιος το έχει δοθεί το δικαίωμα? Του Τζαβέλα. Του Τζαβέλα, από ποιον το έχει δοθεί το δικαίωμα? Όταν, φίλε, έχει παρτίδες με τον γιο του ιδιοκτήτη. Άλλο λέω, ρε εσύ. Βγάλετε τον Τζαβέλα σε μια συνέντευξη, γιατί ούτε αυτός θα μιλήσει. Ναι. Θα κάνει τον κόκορα ένας και την κότα ο άλλος. Παιδί, τι έλεγε εδώ ο Κελπέκης? Τον Κινέζο. Τι κάνει ο Τζαβέλας τώρα? Θα κάνει τον Κινέζο. Γιατί ο Ήβης τι έκανε? Και θα σου πω και κάτι άλλο. 500 χιλιάρικα και θα κάθεται για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Καλά, νομίζεις. Ο Τζαβέλας 500 χιλιάρικα για να πάρει δεν τα παίρνει. Θα τα πάρει μια ή θα πάει δανεικός κάπου να τα μοιραστούν ή θα γίνουν αγκαλιές και φιλιά και θα γυρίσει πίσω στην ομάδα. Κοκκινέ. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ξέρεις τι λέει, υποβαθμίζει και ο ίδιος ο κόσμος το θέμα. Και αν σε πιάσουν να μιλάς για αυτό το θέμα, θα σου πούνε τι ασχολείσαι, μωρέ. Δεν υπάρχει γνωστό. Όπως δεν ασχολείται ο Μαρινάκης με τον Αμαραντίδη και ο Ολυμπιακός, ο φίλαθλος με τον Ολυμπιακός Βέρεια, δεν ασχολούμαι και εγώ με το ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-4. Δεν ασχολούμαι, μωρέ. Λίγο. Τι να ακούσω. Καμία σχέση με τον Αμαραντίδη. Λακώστη είναι.
Τι, ρε, εσύ, είμαστε στην TV, βλέπει κάποιος. Όχι. Κοίταξε, μην φας τον κροκόδιλο. Πεινάς και φας και ένα κροκόδιλο. Μην τον πάρεις εκεί τον κροκόδιλο. Έφαγα ένα παστούρμα πριν. Παστούρμα έφαγες. Παστούρμας λέγεται. Και, ναι, πού τον έφαγες τον παστούρμα. Πού μπορεί να τον έφαγα. Ξέρω, τον έκανε σάντουιτς και να τον έφαγες. Ψωμάκι. Να βάλεις και μουστάρδα μέσα. Παστούρμαδόπιτα λέγεται. Πώς? Παστούρμαδόπιτα. Πιο απέσιο πράγμα δεν υπάρχει. Και, αφού έχεις φάει και λες είναι καλύτερη. Απέσιο πράγμα. Να φας παστούρμα, να φας παστούρμα, να βρωμοκοπάς τα σάλια σου, υδρότα τα πάντα. Αλλά να φας παστούρμαδόπιτα. Άσε με τώρα. Πάνε παρακάτω. Κλείσω το θέμα, να το τελειώνουμε γιατί θα το κλείσει και ο Πάοκ. Θα το κλείσουνε. Μη ρε κόκκινε, μη άσε ρε κόκκινε. Άσο ψηλό στον Αρμέγη, στον ψηλό τώρα. Εγώ Αρμέγο. Πες γη, πες παστούρμαδόπιτε να πούμε. Ποιον Αρμέγο. Τι τον Αρμέγη. Βυζιάννα, είδα τον Άρμηγε έτσι. Πώ φάει 500 παστούρμαδόπιτε να πούμε. Βρωμοκοπά εδώ πέρα μέσα παστούρμα. Έχει καταντήσει η ιδέα. Μου βάλε και αυτό εδώ το πουάτο που κάμισε να πούμε με τι τρυπούλε. Τε σαν πουά είναι. Έβαλε και τον κροκόδηλο εκεί. Δεν μου λε για να δω. Α, ημιτασιόν είναι. Δεν είναι κανονικό κροκοδηλέ αυτό. Πάμε παρακάτω. Έλα, τι με κοιτά. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Να φάει μάπε. Να φάει μάπε. Ωραία. Εκτίθεται με φάει. Τι έκανε χθε στο γυμναστήριο, με έκανε κιτσάκια. Κιτσάκια. Σκιτσάκια. Ναι, κιτσάκια σε έκανα. Σκιτσάκια. Σε έκανα κιτσάκια. Σκιτσάκια. Δεν σκιτσάκια σε έκανα. Μαθαίνω, μη στεναχωριέσαι. Ε, ναι. Όταν θα έρθω εκεί όμως και να σε κάνω κόμπο, μην κάνει το ότι ξέρει, συγγνώμη, εγώ δεν πλάκα έκανα. Μην κάνει κόμπου σε γυμναστήρια κόκκινη μία. Καλά. Εσύ στα γυμναστήρια πηγαίνει μόνο άμα έχει κάνα ψήσιμο εκεί πέρα, κάνα σουτζουκάκι να ψήσει. Ψήσιμο είναι. Όχι, λες ότι θα πάω, λες στο γυμναστήριο. Θα έρθω. Έχω έρθει κι άλλες φορές. Και έφαγες. Τζάμπα. Από τις πέντε φορές μόνο μία φορά. Όταν ήταν στο παλιό γυμναστήριο. Τις άλλες σίγουρα θα βρες κούτρα κανέναν, αυτό πως το λένε, κανένα μαθητή. Κάνα καμιά αμάκα θα έκανες και τα λοιπά. Τι δουλειά κάναμε με τον. Με τον δάσκαλο δουλειά κάνατε. Και να το ρωτήσω αν έχει κανένα παράπονο. Τι να έχει λέει. Κανένα παράπονο. Παράπονο. Ναι. Μάλιστα. Γιατί να έχει παράπονο. Λοιπόν. Επειδή ξεφεύγουμε τώρα και τα θέματα είναι συγκεκριμένα. Τι συγκεκριμένα. Έκανε κολοτούμπα ο Ίβιτς. Τον καλύπτουν οι ρεπόρτερ, τον καλύπτουν οι δημοσιογράφοι, τον καλύπτουν οι μακεδονομάχοι. Θέλω να κάνουν ήρωα. Μπροστά. Του έκανε ρόμπα τον πάγο. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Έλα ρε που δεν καλύπτει κανέναν. Κανένα. Έκανε ο σέρβο μια κουλουτουμπάρα να πούμε και τα λοιπά. Έκανε την κοτάρα να πούμε. Το κεφάλι του έφαγε. Γιατί το έφαγε το κεφάλι. Δεν πήρε δύο μήνες παράταση τώρα ζωή λόγω. Στο πόσο. Πόσο. Δεν πήρε παράταση. Μέχρι την άλλη Κυριακή. Άσερε πια την άλλη Κυριακή. Εδώ είμαστε. Έκανε την κουλουτουμπάρα. Εδώ είμαστε. Η διοίκηση του Πάοκ έκανε να πούμε stop στο θέμα. Τι έκανε ο Πάοκ τε. Υποβαθμίστε το. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι. Φιλικό παιχνίδι έκανε. Τι έκανε. 0-0 έφερε. Πέρασε και. Την Κυριακή έχει πολύ τύχη να κερδίσει. Μεγάλη, γιατί να μην έχει. Μεγάλη. Γιατί να αν δεν κερδίσει. Τι θα πάθει. Ρωτάω, φίλε, δεν κερδίζει. Ναι, δεν κερδίζει. Χάνει κιόλας. Και τι έγινε. Χάνει. Ο Ίβιτς. Μένει, γιατί να φύγει. Μένει. Με τη Λίμπερετς, άμα χάσει, μένει. Πάλι μένει, ναι. Εγώ λέω ότι άμα χάσει με τη Λίμπερετς, φεύγει. Σοπανέ, και ο κύριε μου το λες αυτό το πράγμα. Μεγάλο στόχο θα χαθεί άμα χάσει από τη Λίμπερετς. Μεγάλο στόχο. 5 εκατομμύρια ευρώ. Σοπαρέ μεγάλε. Με μεγάλο στόχο στα καθήκη. Πλάκα μου κάνει. Σοπα ρε φίλε. Ρε φίλε, οικονομικά κρίνει κάποιον. Τι κάνω λέει. Εμεί νούμερα δεν είμαστε. Σαν νούμερα δεν μα κρίνουν. Νούμερα είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι είναι νούμερα. Ναι. Πόσο παράγει. Είσαι ένα χοντρό νούμερο, εγώ ένα διαφορετικό νούμερο κτλ. Νούμερα είμαστε. Λοιπόν, είμαστε νούμερα και ω έτσι κρινόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, και ρωτάω, αν δεν έχει τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι το ανθρώπινο. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι με αυτό. Ναι. Είναι το ανθρώπινο. Αν τάχει. Αν δεν του έρθουν τα αποτελέσματα. Αν του έρθουν, θα μείνει. Ναι. Αν δεν του έρθουνε, εάν δεν είναι η ανθρώπινη. Εάν δεν μιλούσε μετά το 3-4, μπορούσε να τον φάνε τη Δευτέρα. Εύκολα. Εύκολα. Πήρε παράταση ζωή. Έβαλε τον Πάοκ, τον έκανε ρόμπα. Είπε κάτι. Πήρε παράταση ζωή. Κάτι όμως. Ναι. Είπε κάτι. Με αυτό που έκανε με τον Ζαβέλα, αν πει και αν μιλήσει κι άλλο, δεν θα ξαναδουλέψει πουθενά. Ναι. Ήδη αυτό που έκανε με τον Ζαβέλα, με το δικό σκεπτικό Πάο, ήδη. Αν ήθελε μια ομάδα να τον πάρει, τι κάνει, το σκέφτεται. Στιγμάτισε. Σε καλή πτώση. Ναι. Στιγμάτισε. Δεν είναι σημαντικό. Σταμάτα λίγο, ρε. Στιγμάτισε τον Πάοκ για 20 χρόνια. Τον Πάοκ. Ναι. Το στιγμάτισε. Όχι, δεν το δέχομαι. Ναι. Μόλις βγει ο Πάοκ να πουλήσει, να πούμε. Πώς το λένε. Εξαγνισμό του ποδοσφαίρου. Κάτσε να σου πω, μωρέ, δεν το δέχεσαι. Κάτσε να ακούσεις, χοντρέ. Όταν πάει να πουλήσει ο Πάοκ εξαγνισμό, πάμε να εξηγιάνουμε το ποδόσφαιρο, θα βγαίνουν όλοι. Τη σπορτ, ο τεστ σπορτ και τα λοιπά που είναι αθηναϊκά όλα και τα κανάλια και τα λοιπά. Εμείς ακουγόμαστε μέχρι τη Βέρεια. Τα ακούσετε που τι σου λέω εγώ. Μέχρι τη Βέρεια ακούγεσαι. Λοιπόν, θα βγουν λοιπόν ο TTV που τον έκαναν, τον ρίμαξαν τον Ίβιτς. Ενώ άμα ήταν ο Μπέντο θα το υποβαθμίζανε. Δεν τα πιάνει αυτά. Όχι, ρε χαζός. Δεν τα πιάνει αυτά. Πήγε ο Μπέντο, αν ήταν ο Μπέντο θα τον πιάνανε και θα του απαγόρευε ο Καραπαπάς να κάνουν ερωτήσει. Θα του απαγόρευε ο Καραπαπάς στον ΟΤΕ TV, τι κότε του ΟΤΕ TV να κάνουν ερωτήσει.
και τη. Εγώ δεν δέχομαι ότι είναι κότε. Ακουδώ ρε τι κότε. Εγώ δεν δέχομαι ότι οι συνάδελφοι είναι κότε. Γιατί είσαι αδερφοί. Τα παιδιά αυτά όταν γίνεται μια φάση λένε τη γνώμη του ευθέω. Ότι είναι γκολ, είναι χέρι, είναι offside. Γιατί τον απολύσανε τον άλλον. Ποιον. Και τον πήρε αυτό, πώ το λένε. Εσύ θα πει γιατί τον απολύσανε. Γιατί του είπε Ολυμπιακό. Γιατί του είπε Ολυμπιακό. Πού δούλευε ο Σπυρόπουλο. Γιατί τον απολύσανε. Πού δούλευε. Εσύ πε. Σε ποιο κανάλι δούλευε. Εσύ πε. Πού στον ΕΤΕ δεν δούλευε. Ναι, γιατί τον απολύσανε. Γιατί πείραξε τον Ολυμπιακό. Πείραξε. Τον ναι, πώς τον πείραξε δηλαδή. Τι πώς τον πείραξε. Ρώτα τον πώς τον πείραξε. Εσύ μάθε. Θα μου πει δηλαδή. Και μάθετε, ο κόσμο ακούει. Ρε φίλε, εσύ το στείλανε. Εγώ δεν το ξέρω. Άμα από το... σένα δεν ξέρω. Επειδή εσύ δεν ξέρει πολλά. Ναι. Άμα δεν ήταν ο Αλαφούζο να τον μαζέψει. Να τον μαζέψει. Γιατί και ο Θωμαίδη αλλού δεν δούλευε. Γιατί ελέγχουν τα πάντα. Έτυχε να είναι ο Αλαφούζο. Με το Sky. Ιδιάλλως δεν θα δούλευε κανένας από αυτούς. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι κοτάρες λοιπόν, το TTV, το λέω εγώ δημόσια, και αφήστε το Μετρόπολη, σαν Αραπτόπουλος μιλάω αυτή τη στιγμή. Αυτές οι κοτάρες λοιπόν σκίσανε τον Ίβιτς, αλλά σε ανάλογη περίπτωση τον Μπέντο δεν το σκίζανε. Λέω εγώ δημόσια. Ας έρθει ο TTV να μου πει γιατί μιλάς έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, λέω εγώ. Ο Ίβιτς. Έκανε μια κολοτουμπάρα γιατί του είπε και η ίδια του η διοίκηση. Του είπε και η ίδια του η διοίκηση. Κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσω όμως. Όχι, περίμενε, δύο λεπτά. Ξύπνησε και ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, ναι, και θα του κάνει του ΠΑΟΚ, λέω εγώ δημόσια, τα μούτρα από κρέας. Γιατί ο εισαγγελέας στο θέμα Μαραντίδη την έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Άρα λοιπόν να πουλήσει τρέλα και ο ΠΑΟΚ, όπως πουλάει ο Ολυμπιακός. Να μάθει να ελίσσεται και να τον πει κύριε Σαγγελέα, σε πουλάμε τρέλα. Ψάξε βρες εμείς, αμαστήσαμε εμάς για όχι. Έτσι το είπε για πλάκα. Τι να απαντήσω. Τι να απαντήσεις. Κάλεσε, λέω, εισαγγελέα. Να μόνος σου. Κάτσε ρε κόκκινε δύο λεπτά. Τι να μιλήσεις. Τον εισαγγελέα, λέω. Του κάνανε τα μούτρα από κρέας τώρα του ΠΑΟΚ, ο εισαγγελέας. Του Αμαραντίδη τη βάλα στο. Αυτά να λέω, Μπούζος. Του τη βάλα στο αρχείο την υπόθεση. Κάνω μαθήματα δημοσιογραφία. Να τον κάνω μάθημα. Ωραία, άκου λοιπόν. Τι να ακούσω. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό για την εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ. Τι μεμπτό δεν υπάρχει. Μεμπτό υπάρχει, αν και εφόσον έγινε κάτι τέτοιο για τους πρωταγωνιστές. Μεμπτό. Ω φρε φίλε, δεν στείνεται παιχνίδι στο 94. Μεμπτό υπάρχει στο επικοινωνιακό λοιπόν. Λάθος κάνεις. Όταν θα πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ εξαγνισμό, να πούμε. Και τι. Θα του πούνε ότι έπινες καφέ με τον Γιάννη. Αν εσύ, ρε φίλε, αποδειχθείς ότι είσαι πιανόλα. Ναι. Αυτό χρέωνει όλους τους υπόλοιπους στο Μετρόπολη. Βεβαίως. Λάθος κάνεις. Πού δουλεύω εγώ. Λάθος κάνεις. Είμαι του Μετρόπολης εγώ. Λάθος κάνεις. Άμα σε πιάσουνε... Εσύ ή εγώ. Εσύ εκπροσωπείς. Εσύ ή εγώ. Εκπροσωπούμε ένα οργανισμό. Σωστά. Ωραία. Εκπροσωπούμε αύριο ένα κόμμα. Μία θρησκεία. Ένα αυτό. Αν πάμε λοιπόν εμείς στην Τουρκία. Σταμάταρε. Άμα πάμε στην Τουρκία και φάμε κάποιον, βιάσουμε κάποιον κτλ. Θα πούνε ο Χριστιανός. Αυτό έκανε. Σωστά μιλες. Ο Μπαοκτζής, σωστά μιλες. Ο Έλληνας. Σωστά μιλες. Άμα πάμε τώρα εμείς, ας πούμε, και μας δωροδοκίσουνε και μας πιάσουν, θα πούν το Μετρόπολης δουλεύανε. Ναι. Κατάλαβες. Σημαίνει ότι εκπροσωπούμε ένα μέσον. Ναι. Αύριο ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει, ας πούμε, επικοινωνιακά, να βγει και να πει εμείς. Κάτσε να ακούσε εμένα, ρε. Πάει ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά να πει ότι είναι ο αγνός του ποδοσφαίρου. Η αγνή του λιμανιού γίνεται με τα λόγια του Ίβιτς. Το κατάλαβες τι γίνεται ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά. Θα πάνε να πούνε για κανένα σημαίνο παιχνίδι, θα βγει κανένα ΠΑΟΞης, θα βγει ο άλλος στην άλλη γραμμή και θα πει πες μας τι έγινε εδώ με το 3-4. Αυτό το 3-4 θα ακούγεται για 35 χρόνια όσα χρόνια ακούγεται το 3-5 με την Παναχαϊκή. Το κατάλαβες, το 3-4 θα το σέρνει ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά. Ο Ίβιτς θα είναι στην κάσα με τα χείλη λιωμένα. Ο Τσαβέρας θα είναι βαρέλι από τις ρετσίνες και ο ΠΑΟΚ ακόμα θα βάλετε για το 3-4. Αυτό έκανε ο Σέρβος για να καλύψει τον κόλο του. Άντε μπράβο. Έτσι μιλάνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ. Δεν καλύπτουνε το Σέρβο εις βάρος του ΠΑΟΚ. Παλιοκοτάρες που κάνετε αβάντα το Σέρβο. Ελεϊνές κότες. Κάνετε το Σέρβο αβάντα. Και για 40 χρόνια θα λιώσουμε τα κόκαλά μας στο οστεοφυλάκιο και ο ΠΑΟΚ θα συζητάνε το 3-4. Αδερφάρες. Άντε μπράβο. Έτωνε κάτω τον φίλτατε κόκκινο. ΠΑΟΚ θυμίζω στο άρθρο 3-3 ακριβές σκορ με Παναθηναϊκό. Γιάννης Χαμουτζής και Κουμαρτζής. Καλή επιτυχία στο δελτίο σου. Ο πρωινός Κοντορεβιθούλης σε χλεβάζει και εμάς τους ακροατές. Πάρε θέση Γρηγόρη. Ρένια 3-4. Να πάρω θέση γιατί. Εδώ βγήκε άνθρωπος. Και λέει είμαι αυτός που τον έκανα άντρα. Τι και να ασχοληθώ τώρα. Τελείωσε, δεν περιγράφω άλλο. Πάμε σε διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Πέμπτη έως Σάββατο. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, το κιλό μόνο 3,99. Και μήλα Στάρκιν πύργων Κοζάνης, το κιλό μόνο 89 λεπτά. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Τώρα όλη η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά. Με 250.000 θέσεις εσωτερικού από 19 ευρώ, ευκαιρία να ταξιδέψουμε με το δίκτυο της Olympic Air ακόμα περισσότερο στους αγαπημένους μας προορισμούς. Κλείστε θέση έως τις 7 Δεκεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο aegeaner.com και στο olympicair.com. Αυτή την Κυριακή μαζί με το ντοκουμέντο. Το hot dog αποχαιρετά τον κομμαντάντε. Ο Φιντέλ, η επανάσταση, ο Τσε. Οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Αποκαλύπτουμε τον άγνωστο Φιντέλ Κάστρο μέσα από τα αρχεία της CIA και του FBI. Hot dog. Αυτή την Κυριακή μαζί με το ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο. Η νέα μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα. Την έκανες τελικά τη σύνδεση. Το ρεύμα. Εννοείται. Μπύρες μια χαρά. Ποτήρια μια χαρά. Και με τόσο ξεκάθαρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση που έχω από την Energy, έχω άλλου τύπου σύνδεση πλέον. Καμία σχέση με το παρελθόν. Ε? Α, παρελθόν υπάρχει μεγάλο. Ενεργειακός όμιλος Χανδρή. Πάνω από 30 χρόνια διεθνής παρουσία στον τομέα της ενέργειας. Η καλύτερη σύνδεση. Κάντε και εσείς τη σωστή σύνδεση. Energy. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή, που πάνω από 30 χρόνια αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ενέργειας. Παρέχουμε κάτι παραπάνω από ρεύμα με χαμηλότερες χρεώσεις. Παρέχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Για άκου κι αυτό. Στο εστιατόριο, αν πας, απεριόριστα θα φας. Γυρίζει, γυρίζει και μετρητά χαρίζει. Τι είναι? Εστιατόριο, γυρίζει, γυρίζει, μετρητά χαρίζει. Το βρήκα! Το Super Sunday του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή, μόνο με 9 ευρώ απολαμβάνουμε. Απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς από τη μία το μεσημέρι. Συμμετέχουμε σε 20 κληρώσεις στον τροχό της τύχης που χαρίζει έως 20.000 ευρώ μετρητά και πλούσια δώρα από τις 2.30 το μεσημέρι και κάθε μισή ώρα. Λαγνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Βλέπουμε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στο TV Lounge με πύρα κερασμένη. Super Sunday. Κάθε Κυριακή είναι γιορτή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται είσοδο στο καζίνο. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αλλά εννοείται μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Knauf. Συστήματα ηχομόνωσης. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι.
διασκέδαση λέμε... Γιουπί! Στα παιχνίδια λέμε... Γιουπί! Γι' αυτό σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι! Γιουπί! Κατάστημα παιχνιδιών Γιουπί! Κάνουμε γένεια το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και σας περιμένουμε! Με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους! Πάρτε μέρος στις κληρώσεις για μοναδικά δώρα και γνωρίστε από κοντά τους ήρωες της Disney! Ξυλοπόδαροι, ζωγραφικοί προσώπου, κλόουν, μάγοι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλή μουσική! Γιουπί στη Θεσσαλονίκη! Ιατρού Γογούση 37α Σταυρούπολη! Στα πάρτι λέμε... Γιουπί! Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτό. Κίνητο και οδηγό. Ελί, πάρε 90-90-60. Πάλι Pizza Factory, ρε αγάπη. Εκεί η ζύμη είναι χειροποίητη. Τα λαδικά είναι Κρήτα Φάρμ. Τα ψωμάκια βγαίνουν από το εργαστήριό τους. Κατάλαβα. Άρα θα φάμε και πίτσα και μπέργκερ και το τεράστιο κλαμπ σάντουιτς. Πάρε και μια σόδα να υπάρχει. Pizza Factory 90-90-60 από την Τριανδρία για όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θέλεις γεύση και ποιότητα. Κόλλησες. Η Μπέντα πρωτοπορεί, εσείς κερδίζετε. Τώρα, σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλυτή ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου, ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη ή Παρίσι? Με 8 προγράμματα αεροπορικών εκδρομών 4, 5 και 6 ημερών από 135 ευρώ μόνο, διαλέγεις και φεύγεις. Ζορπίδης Travel. Κάνε κράτηση τώρα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Όταν πεινάς, φυσικά και δεν χάνεις χρόνο. Στο deliveras.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Για κάθε φορά που μπαίνεις στο deliveras.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο deliveras την εμφανίζει αυτόματα, έτσι δεν χάνεις με τίποτα. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Αλφα-μητρία κενό Πράγα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, αποστολή στο 54.344. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το ταξίδι το οποίο δίνουμε για ένα τυχερό ζευγάρι και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο κλειδαράς, ο δικός μας κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας. Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία, έρχεται στο χώρο σας άμεσα, γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 για να δώσει λύση αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν κάνει κλειδιά immobilizer για εσάς οι οποίοι θέλετε κλειδιά αυτοκινήτου στην καλύτερη τιμή της αγοράς και έχει μια απίστευτη κλειδαριά σε μια σούπερ φανταστική προσφορά μόνο για εσάς τους φίλους ακροατές του Μετρόπολης με κύλινδρο Ιζέων, όπου δεν μπορεί κανείς άλλος να σας βγάλει κλειδιά. Δεν θα πω ότι είναι απαραβίαστη, είναι ή έχει την πληρές, τη μεγαλύτερη ασφάλεια από όλες τις υπόλοιπες, καθώς αν χάσει τα κλειδιά δεν μπορεί να βγάλει άλλος και το κλειδί σας το βγάζετε με την ταυτότητά σας και με κάρτα την οποία σας δίνουν στο κατάστημα η οποία αντιπροσωπεύει κάθε κλειδί.
Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά και καλή που δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου που μετέφερε την ομάδα της Αποκοένσε ήταν γυναίκα και πρώην μοντέλο. Δικαιώνεται λοιπόν ο Κωστής για μια ακόμη φορά και αυτά που έλεγε για τις γυναίκες. Μπες αεροπλάνο που οδηγάει η γυναίκα εσύ και τράβα πάνω σε 10.000 πόδια. Και εγώ δεν μπαίνω. Δεν λέω ότι θα σε το ρίξει, δεν μπαίνω. Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ σου, δεν σε σώνει ούτε ο Θεός. Και τώρα μπορεί να πίνει καφέ ο Θεός. Βγήκε σήμερα καινούριο, τι, καινούριο φασούλι για το πώς έπεσε το αεροπλάνο. Φασούλι έπεσε. Ναι. Η γυναίκα ήταν πιλότος, έτσι. Μάλιστα. Συγκυβερνήτης. Το ίδιο είναι. Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, βγήκε κάτι άλλο. Ότι ένας παίκτης θέλει από τις αποσκευές ένα παιχνίδι να παίζει πάνω. Και επειδή το αεροπλάνο είχε συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμων για τις αποστάσεις, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τον ανταγωνισμό, και δεν είναι αεροπλάνο για πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, δεν φτάσανε τα καύσιμα. Δεν φτάσανε? Τα καύσιμα. Δεν ανεφοδιάστηκε και δεν φτάσανε τα καύσιμα. Αυτό τι χρειάστηκε να το. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι γυναίκα ή άντρας. Έγινε. 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 Δηλαδή δεν μπορείς να κοιτάξεις το κοντέρ να δει πόσα καύσιμα έχει. Δεν... Δηλαδή εγώ τώρα που φεύγω από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Φίλε, διαβάζω τα. Ανοίγει το τι. Διαβάζω τα πορίσματα και στα μεταφέρω. Εγώ δεν κάνω. Δεν είμαι. Χοντρέ να πούμε. Δημοσιεύονται. Όταν τράκαρε το αεροπλάνο, εξεράγινε. Δεν τράκαρε. Τι έκανε. Πού, πώς έπεσε. Συνετρίβει. Συνετρίβει. Δεν τρακαίρουν τα αεροπλάνα. Εξεράγιν. Όχι, δεν είχε καύσιμα. Ωραία. Άμα είχε καύσιμα θα έκανε μπουμ. Μυαλό θέλει να έχει πόρισμα. Γι' αυτό είχε πέντε επιζώντες. Τι είχε. Είχε πέντε, επιζώντες. Ναι, όχι μόνο αυτό όμως. Άμα είχε καύσιμα, μακαρίτες θα ήταν όλοι. Από πολεμικά αεροπλάνα γνωρίζεις καθόλου τίποτα? Όχι, όχι, εσύ ήσουν οδηγός λοιπόν. Και ναι. Άκου να πεις. Δεν γορίζω. Αν γνωρίζεις. Δεν γορίζω. Υπάρχουν τα F-16. Τα F-16 είναι για μεγάλες αποστολές. Υπάρχουν τα F-5, τα F-20. Λοιπόν. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κινείται μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο και δεν χρειάζεται να πάει παραπάνω. Μάλιστα. Και πολεμικό ακόμα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πάρει ένα μεγαλύτερο. Κάνει αυτό. Αν πάει να κάνει ταξίδι μεγαλύτερο από αυτό, ναι, δεν του φέρνουν τα καύσιμα. Μάλιστα. Είναι λογικό. Ναι. Αυτό το αεροπλάνο κατά πάσα πιθανότητα έκανε ταξίδι με υψηλό ρίσκο. Τι να κάνω, ρε κόκκινε τώρα εγώ. Τι να κάνω, με νοιάζει εμένα τώρα. Ρε Ήβης, λέει, μας δουλεύεις. Τόσο λακαμάς είναι ο Τζαβέλας και λες ότι είπε πράγματα στους στενούς στους συνεργάτες περί Φιωρεντίνα. Yeah. Είναι σαν να λέω την αδερφή της γκόμενάς μου ότι πηγαίνω με μια φίλη της, αλλά μην το πεις. Μας δουλεύετε. Εμείς να σε δουλεύουμε. Όχι, ρε, δεν είπε ότι ήταν στήμενο. Είπε ο Κελπέκης τον υποτίμησε να πούμε. Αυτά αν κάθεστε και τα πιστεύετε. Τα πιστεύετε. Εγώ πιστεύετε. Τα πιστεύετε. Αν τα πιτεύετε αυτά. Τα πιτεύετε. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ξανά θα το πω. Ο Σέρβος εξέθεσε τον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Οποιαδήποτε προσπάθεια του ΠΑΟΚ περί εξυγίασης του ποδοσφαίρου θα σκοντάφτει σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Υπογραφή Κωστής Ραυτόπουλος. Ο Σέρβος εξέθεσε τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσοι θέλετε να κάνετε αβάντα στο Σέρβο, είναι δικό σας θέμα. Ασχοληθείτε, μην ασχολείστε μαζί μας, γιατί όποιος κάνει αβάντα σε πρόσωπο το οποίο φέρνει τον ΠΑΟΚ σε άσχημη κατάσταση όσον αφορά το επικοινωνιακό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κατάπτυστος. Αλλά μάθατε σε αυτή την πόλη τα άτομα και όχι τις ομάδες. Μάθατε σε αυτή την πόλη τους συνδέσμους και όχι τις ομάδες. Μάθατε σε αυτή την πόλη το Super 3 και όχι τον Άρη. Μάθατε αυτά τη Θύρα 10 και όχι τον Ηρακλή. Μάθατε σε αυτή την πόλη τον Καρσία και όχι τον Μπάοκ. Μάθατε σε αυτή την πόλη τον Κόκκε και όχι τον Άρη. Και τελειώσατε. Τελειώσατε, εξαφανιστήκατε με Άζαξ, με Αμμονιαζόλ. Εξαφανίσατε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Παιδιά, το Σπυρόπουλο το διώξαν επειδή είπε ότι δεν ήταν πέναλ το ανύπαρκτο χέρι που δόθηκε εις βάρος του Φωστήρα απέναντι στον Ολυμπιακό με το σκόρ στο 0-0. Νίκος Κουλιανός. Κουλιανέ, εσύ με τον Τζαβέλα καλά τα είχες. Τώρα τι έγινε, κολοτούμπα έκανες? Τέλος πάντων, για άλλο μου στέλνει το μήνυμα. Την καλύτερη προσγείωση, Κωστή μου, από Λισαβόνα Μπέλο, οριζόντε. Τι είναι αυτό? Μου την έκανε γυναίκα πιλότος. Ρε φίλε, μην την αδικείς, λέει, και μην τα αδικείς τα κορίτσια. Καύσιμα δεν είχε το αεροπλάνο. Μάλιστα. Καύσιμα δεν είχε το αεροπλάνο. Δηλαδή, σαν να μου λες, παίρνει τα αμάξι η γυναίκα σου, Κουλιανέ, ή μια γυναίκα, ανοίγει το λαμπάκι να πούμε τζιν, κάνει τίτ. Και εσύ πηγαίνεις να πούμε ταξίδι στην Κατερίνη. Μόλις φτάσεις στα Μάλγαρα, μένει τα μάξι. Ναι, αλλά τουλάχιστον εκεί δεν σκοτώνεσαι. Τι μας λένε, ρε Κουλιανέ και Κόκκινε. Η γυναίκα ξέχασε να βάλει βενζίνη στο αεροπλάνο. Και εγώ πρέπει να πω τώρα να ταξιδέψω με γυναίκα πιλότο? Ξέχασε η γυναίκα να βάλει κυροζίνη στο αεροπλάνο. Δεν ξέχασε η γυναίκα. Ποιος ξέχασε? Όργανα δεν έχει το αεροπλάνο. Σου είπα, όταν μπαίνει στο κολάμα, ξέρω το ιταλικό, το σαράβαλο και το δικό μου το σαράβαλο. Δεν έχει δείκτη βενζίνης. Έχει. Το αεροπλάνο εσένα δεν έχει. Έχει πάντα 10 ευρώ, εμένα είναι γεμάτο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Η διαφορά μας αυτή είναι. Είναι τεράστια. Εσύ φοβάσαι ότι αν στο κλέψουν να μην έχει βενζίνη. Δηλαδή
καλύπτει τον κόλο σου με τη βενζίνη. Ο άλλο κάλυψε την ομάδα για 30 χρόνια την εξέδεσε. Εγώ να μην καλύψω τα μάξι μου με τη βενζίνη. Γνώμη σου. Εμένα αν μου το κλέψουν. Γνώμη σου. Γνώμη μου. Γνώμη μου. Εμένα, άμα μου το κλέψουν τα μάξι στην Πότσαρη, στη Μαρτίου θα φτάσουν. Να μην του ξοδεύω. Εγώ τα παιδιά μην τα βάζω σε κόπο. Αν το κλέψουν, να φύγουν. Εσένα τι να σου κλέψουν τα μάξι, ρε κόκκινε και εμένα. Αμάξι είναι αυτά που έχουμε. Για το Σέρβο λοιπόν. Να τελειώσω. Ρε. Όχι. Γνώμη μου για το Σέρβο ή για τι γυναίκε πιλότου. Τι, ποια είναι η γνώμη μου. Έχουμε πολλά θέματα. Για ποια ολοκοπάνη η κομμάτι είπε. Αν με ξανακοπανίσει το χέρι, θα σε κάνω όπως ο κλαδάς. Όπως ο κλαδάς σε κάνω. Φάει μια μπουνιά. Όπως ο κλαδάς. Φάει μια μπουνιά. Θα σε κάνω όπως ο κλαδάς. Μη βαράς. Και δεν. Φάει μια μπουνιά. Καλές αντιδράσεις έχεις πάντως για άμυνα. Είσαι καλός. Παιδιά, την Κυριακή παίζει μια αστεία διοίκηση με μια τρυπημένη λέει. Ποιον εμπιστεύεσαι. Με το Σπυρόπουλο κάνει λάθος ο Κωστής. Είναι έγκριτος για μένα ο καλύτερος των Αθηνών και κανείς να μην τον έπαιρνε ακόμα με δικό του. Τον Αλέξου Σπυρόπουλο, το δημοσιογράφο. Να έκανες και δουλειά. Και μόνο του λέει να κάνει ένα site, θα έβγαζε άνετα προς το ζήν. Έχει βάλει άλλη κανεί. Για άλλου λέει και απόλυτο. Για άλλου λέει έχει δίκιο, για αυτόν όχι. Ναι, πού θα βρει και δουλειά ο Σπυρόπουλο. Ρε φίλε, λέει τη γνώμη του άνθρωπου. Πού, σε ποιο μέσο. Να έκανε δικό του site. Site. Okay. Θα ξεχυζόταν στα λεφτά. Λοιπόν. Θα χεζόταν στο Τάλιρο. Αν έκανε δικό του site. Έχουμε πολλά σημαντικά παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο. Άστε ρε τώρα που βγήκανε του ΟΤΕ TV. Τώρα θα τον καλύψω τον Ήβιτ. Βγήκατε εσεί ρε του ΟΤΕ TV και την πέσατε στον Ήβιτ που σα έδιωξε ο Ολυμπιακό. Υπάλληλο σε συνδρομητικό κανάλι, ρε! Μου χαλάς την εκπομπή. Τι σου χαλάω? Θα μιλήσουμε σοβαρά. Πάλι με τον ΟΤΕ τα βάλες. Τα βάζω με τον ΟΤΕ που την πέφτουν στον Ήβιτς. Έκανε το λάθος ο Ήβιτς, αλλά στον Ήβιτς δικαίωμα να την πω την έχω εγώ, ο Κόκκινος, ο Κανελάκης, ο Μπούζος, από το άλλο ραδιόφωνο, το παράλληλο. Εγώ έχω δικαίωμα. Εσύ από τον ΟΤΕ TV, επειδή σε κότα και έδιωξε στο Σπυρόπουλο, δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Όχι. Η κουβέντα που πρέπει να πεις είναι, γιατί επειδή δεν έχεις τρόπους, είναι ότι απαιτώ όπως συμπεριφερθήκατε σε ανάλογη περίπτωση να τηρήσετε και την ίδια στάση τώρα. Αυτό το λες με τρόπο. Δεν είναι το ίδιο, δεν έχει τρόπο. Ο κόσμος τι γουστάει να ακούει, τη μιλήχια φωνή σου ή το δικό μου. Όχι ρε φίλε. Το γκάρισμα να πω. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τότε. Υπάρχουν πολλοί που λατρεύουν τον τρόπο που μιλάς, ναι. Άλλοι γουστάνουν τον τρόπο που μιλάω, με το ζόρι θα το κάνουμε. Πάρε μέταλλο, πάρε μέταλλο, ξαναπέστε αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρε. Πες αυτό, δεν χρειάζεται να. Μ' άρεσε, έτσι όπως το πες. Δηλαδή, να πεις. Ρε φίλε, δεν μπαίνουμε στο. Ρε φίλε. Μπορούσες να τα πεις. Σου είπα κάτι. Ναι. Η εκλογή Τραμπ. Τραμπ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ. Ναι. Έβαλε υποψηφιότητα για πλάκα. Φυσικά. Για να κάνει το γούστο. Όπως εγώ σε 15 μέλες. Για να κάνει το γούστο. Το γούστο μου έκανε και εγώ. Και του βγήκε. Και εμένα. Λοιπόν, ο Τραμπ. Ναι. Είχε τη δικιά σου προσέγγιση σε πάρα πολλά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο κόσμος τον ασπάστηκε. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να μάθω. Να ψηφίσει τον άλλο τον κουμπαρά. Δεν μπορώ να είμαι αφοριστικός με σένα. Ή με τον Τραμπ ή με οποιοδήποτε. Γιατί να μην. Καλά κάνει. Δεν μπορώ να είμαι αφοριστικός. Από τη στιγμή που δεν σου δίνω εγώ το δικαίωμα να είσαι αφοριστικός. Είπα εγώ, ρε φιλέ. Εγώ το δέχομαι. Είμαι αντίθετος. Θα κάνουμε διάλογο. Yeah. Δεν θα μπω στη λογική της αφαιρετικότητας και του απόλυτου. Καλά. Λοιπόν, παρακαλώ. Επειδή όμως έχουμε σημαντικά παιχνίδια και σου αρέσει να μιλάς για μπάλα, θέλω λίγο να μου βγάλεις έτσι το. Μ' αρέσει γιατί να μιλάω για ίντρικα ρε κόκκινη. Η μπάλα δεν πουλάει τώρα στην Ελλάδα. Όταν μπάλα στάλεγα, να δούμε. Όταν στάλεγα, μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Μπαρσελόνα. Περίμενε. Αύριο ξεκινάμε το μεσημέρι. Ναι. Έχει Manchester City, Chelsea. Ποιο θα κερδίσει? Ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα. Κάτσε να σημειώσω. Μάγκες, να βγάλουμε χριστουγεννιάτικο δώρο. 3.35 δίνει το διπλό. Συγγνώμη, το μάτι είναι City. Manchester City, Chelsea. Και εσύ λες θα κερδίσει ο Guardiola. Ναι, εσύ τι λες. Το κυκλώσαμε. Συγγνώμη, εσύ τι λες. Όχι, ό,τι πεις εσύ. Εγώ τα δημοσιεύω στην αμφία. Δεν φίλε, είναι σωστό. Γιατί τώρα με κάνεις ρόμπα δηλαδή. Όχι. Δηλαδή με εξέτησε εμένα, εσύ τι λες. Όχι, επειδή έχεις άστρο. Ότι εννοώ. Λοιπόν, λέγε. Χθες ήρθε το βράδυ 2.30 ώρα. Ναι. Ένα παλικάρι για δεύτερη φορά. Μου έδωσε σοκολάτες για την Ευγενούλα. Το ξέρω. Και μου λέει. Για τον έστειλες καλό ταμείο. Δυο ταμεία με έστειλες με δυο ισόπαλα ποτέ. Μπράβο. Λοιπόν. Εντάξει. Στα άλλα είναι. Σε έδειξα ποτέ. Καλά κάνεις και με θίγεις. Λοιπόν. Απλά. Με κοροϊδεύεις τώρα. Σύντι. Μπαρτσελώνα Ρεάλ. Μπαρτσελώνα Ρεάλ. Άσο. Διπλό Ρεάλ. Χωρίς τον Μπέιλι. Όχι τον Μπέιλι στα βάλει. Θα βάλει το γιο του ζητητή. Με τον Μπεσνεμπά θα. Θα σου δείξω κάτι αλλά δεν θα το πει στον κόσμο. Γιατί θα δημοσιευτεί αύριο. Εγώ τα έχω γράψει μέρες. Δεν θέλω. Παρακάτω. Όχι, θα σου δείξω. Όχι, επειδή δεν είμαι εσύ, δεν συγκρατώ μυστικά. Δεν θέλω. Μάτζε Ρεάλ, άσο. Λοιπόν. Λέγε. Πλατανιάς Πανιόνιος. Πλατανιάς Πανιόνιος. Πλατανιάς Πανιόνιος. 0-1 γκολ. Σ' αρέσει. Βέρεια Πανατολικός. Βέρεια Πανατολικός. Πανετολικός. 7 συν. 7 συν. Ναι.
0-1. Χαρ. Λοιπόν, άλλο. Κασιόπι ΑΕΚ. Κασιόπι ΑΕΚ. Διπλό. Καλά, ρε, άσο εκεί μου είπε, τε, τα άλλαξε. Διπλό. Άλλαξε. Άλλαξα. Αφού θα δημοσιευθεί τώρα. Δεν με νοιάζει. Να στείλω αλλαγή. Να στείλει αλλαγή. Διπλό. Σοβαρά μιλώ. Ναι, ναι. Άλλο. Δεν κερδίζει ΑΕΚ. Άλλο. Ολυμπιακό Λεβαδιακό. Ολυμπιακό Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακό. Το μειονέκτημά του που είναι η αργία η στόπερ του έχει να, έχουν πιο αργό σεντερφόρ οι άλλοι. 2-3 γκολ. Να το αλλάξω τώρα, αν είναι πλάκα, δημοσίευσε. Τι έκανα. Ότι γιατί έχει δώσει άσοχη την Κέρκυρα, δεν κάνω πλάκα. Ναι, παρακάτω. Να το αλλάξω. Άλλαξε το, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. ΑΕΛ Ατρόμητο. ΑΕΛ Ατρόμητο. Ατρόμητο. Άσο. Ωραίο διπλό. Καρφώστε το. Λοιπόν, Ξάνθη Τρίπολη. Ξάνθη. Τρίπολη. Διπλό. Δεν κερδίζει ποτέ η Τρίπολη, παιδιά. Εντάξει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Διπλό. Άι, ο ΠΑΟΚ τον έφαγε. Ναι. Ηρακλής Παζιάννα. Ηρακλής Γιάννα. Άσος. Έλα ρε, πες κάτι άλλο. Άσος. Πες κάτι άλλο. Έλα, είναι καλός ο Πετράκης. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Καλός είναι ο Πετράκης. Καλός είναι. Πονόψυχος. Πονόψυχος. Τον Ελευθερόπουλο. Πήρε πονόψυχη και εντολή. Ναι. Πονόψυχος. Λες να πάρουμε καμιά γαριά. Δεν ξέρω. Πάντως σήμερα βρέθηκα με τρεις προπονητές ποδοσφαίρου. Με τρεις. Τρεις. Όλοι μαζί. Συμπτωματικά. Όχι, συμπτωματικά. Όλοι μαζί βρεθήκατε. Όχι, συμπτωματικά. Πού, στον κόσμο. Δεν θα σου πω. Στον κόσμο. Σε ένα ιατρείο. Άχαστο. Όχι. Σε ιατρείο είδα ένα προπονητή. Τον Περικλή Αμανατίδη. Μα στέλνει χαιρετίσματα. Εξαιρετικό. Ναι. Λέει με κράζε κουφάλα και τα λοιπά, αλλά λέει δεν ακούσε. Δεν παρεξηγείται όμως. Ναι. Άκουγα. Δεν παρεξηγείται. Γιατί λέει με κράζε για το 8-0 του Μακεδονικού. Γιατί ρε εσύ, ο άλλος έπαιζε με 8 ρε Περικλή. Στάσου. Οι άλλοι παίζαμε 8 παίκτες. Όχι, 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 όχι. Μου λέει. Πες τον κύριο Ανδρώνη στη διοίκησή του, λέει. Είχε κάποιους παλιούς παίκτες, οι οποίοι λέει βολευόταν, λέει, να βγει το μάτσο 1-0. Εγώ τι να πω, λέει, τα παιδιά, λέει, μη βάζετε γκολ. Γιατί λέμε κατηγορείς, λέει, για το 8-0 εκείνο, τόσα χρόνια με έφαγε στην ψυχή, λέει. Γιατί δεν ακούς, λέει, και την άλλη άποψη. Είναι ένας καλός παράγοντας, λέει ο Παύλος Ανδρώνης. Γύρω-γύρω, λέει, και είναι το διάστημα, λέει, δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Λέω, εσύ πότε πρόλαβες και τους είδες, 1,5 μήνα, 2 μήνες που ήσουν εκεί. Λέει, με έφαγε στην ψυχή για αυτό το 8-0, λέει. Με αυτό το 8-0 με την Άρτα. Για να μάθε, λέει, εκεί πέρα κάτι, λέει, που μπαίναν στα ποδητήρια και βολευόντουσαν με το 1-0. Πάντως. Η αλήθεια είναι ότι το αφεντικό μας δεν έχει ιδέα από αυτά τα πράγματα. Όντε. Δεν έχει ιδέα. Μην πεις παραπάνω, θα αναγκαστώ. Δεν έχει ιδέα από αυτά. Θα αναγκαστώ να μιλήσω και δεν θέλω. Μη ρε Γρηγόρη, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις. Εντάξει, πληρώθηκες. Γι' αυτό δεν μιλάς. Γι' αυτό. Γλυκό μου αγόρι, γλυκό μου παλικάρι. Χρυσό μου παιδί. Και εγώ και όφυλα εσύ. Εγώ να πω, είχαμε οριζόντια όφυλα... και κάθε άποψη να μην ασχοληθεί με το Μακεδονικό. Όφυλα εγώ να πω. Αυτό που με είπε ο Αμαμαντίδης για να έχουμε και την άλλη άποψη. Δεν, για να είμαστε σωστοί. Προς τιμήν σου. Τι προς τιμήν μου. Με έχει σκίσει, λέει, για αυτό το 8-0. Με σημάδευσες, λέει, στο αυτό. 12 ομάδες, λέει. Δεν θα πεις τίποτα. Ανέβασε κατηγορία. Δεν θα πεις τίποτα. Επειδή ναι. Πριν το έδωσες. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Μη σχολιάζεις. Τελείως. Δεν είχε να κάνει μέσα. Απλά τώρα νιώθω μια σιγουριά. Ότι θα βγει διπλό. Τώρα νιώθω καλά, μια σιγουριά. Εντάξει, ρε, φίλοι, αλλά σοβαρά, θες να αλλάξουμε το σημείο στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, βεβαίως. Να στείλω την Κυριακή μήνυμα. Τότε την Κυριακή ο δάσκαλος θα πάρει την ομάδα του Ultra Fighters και θα πάει στο Λιτόχωρο. Θα παίξει ο Γιώργος Σίμος από τους Ultra Fighters. Επαγγελματικό αγώνα. Και τι διεντολή δίνει ο δάσκαλος, πέρα από την τακτική. Στα εκτός έδρας, λέει, παιχνίδια, επειδή μας στείλουν, λέει, τις διαιτησίες, πρέπει νοκάουτ, λέει, να τους βγάζουμε. Ιδεάλος, λέει, ο διαιτητής πάει, λέει, με την έδρα. Και στο box. Πάει με την έδρα ο διαιτητής. Άκου να δεις τι με είπε. Τι, και να μην φάει ξύλο. Σαν το Βέγκο. Ναι. Πώς τον έλεγαν τον άλλο που έτρωγε ξύλο. Μέτρησε γρήγορα και έστεισε τον αγώνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στάσου να δεις που έμοιαζε με τον Μπουγάτσα, ρε. Πολύ γέλιο. Ναι. Πώς το λέγανε, ρε. Ο Τρίφωνας. Έλα, ρε Τρίφωνα. Άντε, ρε Τρίφωνα λίγο ακόμα. Άντε, ρε Τρίφωνα λίγο ακόμα. Αμάρε Τρίφωνα. Με την υπόθεση Τζαβέλα αποδείχτηκε περίδρα πόσο διεφθαρμένο ραδιόφωνο είστε. Καταδικάζεται και πολεμάται κάθε υγιή προσπάθεια κάτω τα χέρια από τον ίδιο σκάστε. Πόσο, θα διαβάζω όλα. Θα απαντήσω. Πόσο βλάκας παοξής μπορείς να είσαι εσύ, ρε φίλε, που στέλνεις το μήνυμα. Ποιος είπε ότι είναι παοξής. Παοξής είναι. Δεν πάρα το ξέρεις. Παρακάτω. Όπως μπορεί να μην είναι κι άλλος. Πόσο βλάκας. Αστείος ο Ιβιτς. Πιο αστεία η διοίκηση. Δηλαδή έγινε ο κάτω η ομάδα για να παίκτη. Πέφτει πολύ δούλημα και πού είναι η μπαλάρα που παίζει ο Πάοκ. Ο Ιβιτς δρόμο χθες. Εγώ διαβάζω ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι τα αποδεχόμαστε ή τα σπαζόμαστε. Τα διαβάζεις όλα, έτσι. Και μάθετε κάτι. Ναι. Μιλάτε γιατί έχω ένσταση με τον Κωστή. Λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχει
περισσότερη δημοκρατία ίσως από κάτι που θα έπρεπε. Και ο καθένας εκφέρει την άποψή του. Δεν για υπάρχει... τον ΟΤΕ TV δεν... που τα έκανε μπούλινγκ στον Ίβιτς, εγώ μπορώ να πλακωθώ με τον Ίβιτς εδώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι δικό μας θέμα. Εντάξει, πρόσεξε. Ο ΟΤΕ TV λοιπόν, να κάτσει στα αυγά του. Επειδή είχε άλλη στάση εφόσον, θέμα... εφόσον ναι. Έφαγε τον Σπυρόπουλο. Okay. Λοιπόν, και το άλλο είναι για τον εισαγγελέα. Ας πάει να φωνάξει τον Αμαραντίδη να ανοίξει η υπόθεση του Ολυμπιακού, να ανοίξει και του ΠΑΟΚ. Εφόσον δεν ανοίγει του Ολυμπιακού, έβαψα, δεν ανοίγει και του ΠΑΟΚ. Έβαψα τα χέρια μου με αίμα. Στον εισαγγελέα. Α, τι με κατραμπά. Τώρα δηλαδή. Σέφαγα κατραμπά. Τώρα δηλαδή έγινε ολόκληρη ιστορία. Θαύτηκε το Ολυμπιακό Σβέρια και α πούμε για τον ΠΑΟΚ. Πού ξέρω. Μπορεί να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να ξεδαυτεί κάποια στιγμή. Όχι, άκουσε. Άκουσε εμένα. Εφόσον. Αν υπάρχουν εστημένα παιχνίδια. Αν υπάρχουν. Καλύπτουν τη μία ομάδα. Φεύγω τώρα. Και την άλλη δεν την καλύπτουν. Λες αν υπάρχουν στημένα παιχνίδια. Αν υπάρχουν. Ρωτάς. Ρωτάω, ναι. Γιατί δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Όχι. Εγώ λέω δημόσια σήμερα ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα αποδείξω όμως. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποδείξεις. Τότε δεν υπάρχουν. Ρε φίλε. Γιατί τώρα σε τσακώσεις και σε ένα εισαγγελέα. 11.000 από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Ναι. Που μιλάει για στημένα παιχνίδια. Τι είναι. Πήγαν στο δικαστήριο. Πήγανε, ρε φίλε. Τι είπε ο εισαγγελέας. Εγώ λέω σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο συμβαίνουν τα πάντα. Ναι. Αλλά κάτι που δεν μπορώ να το αποδείξω. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Υποβιβάστηκε η ομάδα. Αν υποβιβάστηκε η ομάδα. Μόνο ο Μπέος πήγε φυλακή. Μόνο ο Μπέος. Ο Ηρακλής δεν πήγε β' εθνική. Τι από τον ΠΑΟΚ το 1980. Όχι για στημένο παιχνίδι, για, για απόπειρα δωροδοκίας. Για απόπειρα δωροδοκίας. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Η βρωμιά είναι περισσότερο βρωμιά, λιγότερο βρωμιά. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Σαν χειραγωγή αγώνα. Ραπτόπουλο εδώ στην Γερμανία. Από το κόμπλεξ του είχε καλύτερη ομάδα και πήγε και το. Και ο Παναθηναϊκός το 75-76 το έκανε αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ψήφισε να παραμείνει. Αυτό να ξυπνάει κάποια χαϊβάνια. Ραπτόπουλο εδώ στη Γερμανία σε οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ναι, αυτό το λες. Αλλά όταν θέλουμε να σου δώσουμε δανεικούς από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή, δεν θέλεις. Θες να το παίζει παραμείνει. Εσύ. Ναι. Κάναμε ένα τραπέζι με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Ποιο είναι αυτό. Α, το βουλευτή μας, ναι, τον υπουργό. Ναι. Τον προπονητή της αλητείας, τον coach. Δεν θέλεις. Κάναμε. Εμείς κάναν άλλοι. Εμείς ήμασταν εκεί. Δεν κάναμε. Μην λοιπόν, τονίσεις ψέματα, ναι. Ήμασταν μαζί όλοι. Α, όχι, κάναμε. Λοιπόν. Γιατί το κάναμε παρά ότι θα το πληρώναμε. Συγγνώμη. Δεν σε είδα να βάζει την κερδίση. Ναι. Κάναν άλλοι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι, μπράβο, ναι, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Τι μας είπε για το ΠΑΟΚ, Άρης, για το Άρης ΠΑΟΚ. Τι μας είπε. Τι μας είπε για το Άρης ΠΑΟΚ. Τι, εσύ θα πεις, τι. Δεν επιτρέπεται τον αιώνιο αντίπαλό μου. Ναι. Το μισητό μου εχθρό, ναι. Αυτόν ο οποίος μου έδωσε ζωή για να πάρω πρωτάθλημα, ναι, ναι. Να τον αφήσω να πεθάνει. Ναι. Γι' αυτό τον έσωσε τότε με το Σαουρίδη. Και... Ρεσί, άσο, ναι. Πρέπει, είμαι υποχρεωμένο να τον κρατήσω ζωντανό. Ναι. Εντάξει, έχει κάνει καλά πράγματα για την πόλη. Οπό. Έσωσε τον ΠΑΟΚ, ανέβασε τον Ηρακλή αέρα μια κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Σου άρεσε το σκεπτικό του. Εντάξει, τον Άρη δεν ξέρω αν βοήθησε. Εσένα σου άρεσε το σκεπτικό του. Όχι. Okay. Διαφώνησε, οκ. Okay. Ραπτόπουλο εδώ στη Γερμανία σε οποιαδήποτε. Ομάδα μετά από τέτοια δήλωση προπονητή όπως και του Ίβετς, την επόμενη μέρα ο παίκτης ναι. Ή ο προπονητής θα είχε φύγει. Στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τραβάται με δύο χέρια και περιμένει τον Άγιο Βασίλη. Εσύ πίστευε ότι θέλει. Εσύ από ποιο χώριο της Ελλάδος είσαι που πήγες στη Γερμανία και μας κάνεις κριτική εμάς τους Βαλκάνιους. Εσύ έγινες Ευρωπαίος τώρα που στέλνεις το μήνυμα. Και στη Γαστούνη. Ποια Γαστούνη. Σε ένα φίλο ο οποίος μας στέλνει μήνυμα. Ποια ομάδα έχει η Γαστούνη. Ποια ομάδα. Τη Γαστούνη είναι η Δημοπουλή. Ποια ομάδα είναι. Και η Αντριάννα. Ποια Αντριάννα. Η Μαραγκό. Όλοι οι Πελοποννήσιοι είναι από εκεί κάτω. Από εκεί είναι. Τους προσέχεις. Από κάπου εκεί κοντά. Τους προσέχεις που Πελοποννήσιος, δεν ξέρεις. Φίλοι μου είναι. Ναι, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τότε. Μη σε μαχαιρώσει. Μη σε στείλουν καμιά αυτή που θέλει. Καμιά οβίδα πίσω. Οβίδα. Ναι, ναι. Τηγαστούν. Ο Πελοποννήσιο, πρόσεχε το να ξέρεις. Ιδιαίτερα από εκεί. Λοιπόν. Όχι πίσω, δυτικά της Πελοποννήσου εκεί ιδιαίτερα. Λέμε χίλια δύο πράγματα. Εκεί να προσέχεις. Να πω και κάτι το οποίο. Αν υπάρχουν παιδιά. Ναι. Μάλλον για έναν είναι αυτό που θα αναφέρω. Ναι, πες το, ναι. Αν υπάρχει κάποιος νέος από 25 μέχρι 35. Τι να κάνει αυτός ο νέος. Ο οποίος ψάχνει δουλειά. Ναι. Τους βρήκε τη δουλειά εσύ. Κλείσου το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Ναι, για πες τώρα, το χριστιανικό τον έπιασε τώρα. Δεν είναι χριστιανικό. Ναι, τι. Αν υπάρχει κάποιος νέος από 25 μέχρι 35. Mm. Ο οποίος δεν έχει δουλειά, δεν έχει οικογένεια και θέλει να εργαστεί στη Γερμανία. Σε εστιατόριο, σε κουζίνα, δεν χρειάζεται να ξέρει γερμανικά. Ας πάρει τηλέφωνο στα 390 μέχρι να φύγουμε να τον ενημερώσω. Προμήθεια, θα βγάλουμε εμείς προμήθεια. Όχι, καμία προμήθεια. Τι έτσι, ζάπα θα το κάνουμε. Εννοείται, γιατί. Γι' αυτό λέω, χριστιανικό είναι αυτό. Δεν είναι χριστιανικό. Χριστιανικό, τι. Όπως κάνει, μπορεί κάποιο παιδί ναι. Αυτή τη στιγμή να είναι η λύση στο πρόβλημά του. Ναι. Δεν πάμε να τον κάνουμε μεταξωτό, τον εξασφαλίζουμε. Κάνα έμφυ, εμείς θα πάμε. Έναν ικανοποιητικό μισθό. Εσύ. Έλα. Τον εξασφαλίζει εστιατόριο σε εστιατόριο θα δουλέψει ναι, την κουζίνα ναι, του. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται γνώση γερμανικών.
Ο Γερμανός δεν πάει. Δεν χρειάζεται γνώση Γερμανικού. Δεν πάει ο Γερμανός. Θα έχει έναν αξιοπρεπή μισθό, στέγη και φαγητό. Μάλιστα. Και ασφάλιση φυσικά. Και ασφάλιση. Ναι. Εμείς θα βγάλουμε κανένα έμφυα. Όχι, ρε φίλε. Γιατί να το κάνουμε. Τζάμπα. Γιατί πρέπει να κερδίζει από την κάρτα. Τι δουλειά είναι αυτό, τι είναι. Φίλο μια είναι. Τι είναι δουλειά. Δουλειά είναι, τι είναι. Από εδώ στη Γερμανία θα βγάζει δουλειά. Μάθετε ότι τα πάντα δεν είναι δουλειά και λεφτά. Εδώ δύο μέτρα χώμα αναλογούν σε όλου. Δεν ξέρω τι χώμα, αλλά πρέπει να φας κιόλας. Μέχρι να φας το χώμα πρέπει να φας. Ωραία. Να φροντίζεις να έχεις. Όχι με αμάκα. Τι αμάκα. Δουλειά είναι αυτό. Δουλειά. Μεσολαβείς, μάνατζερ. Δεν είμαι μάνατζερ. Κάνεις το μάνατζερ τώρα. Δεν πωλείται ένα μαγαζί στη Γερμανία. Τώρα για την ψυχή σου το κάνεις. Δεν πωλείται. Αν πωλούνταν ένα μαγαζί στη Γερμανία, θα, φυσικά και θα δικαιούμουν αμεσητικά. Μπράβο, ρε, αυτό είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να βρει δουλειά. Λοιπόν, διάλειμμα και παρακολουθώ. Τι χρυσός άνθρωπος, τι χριστιανός. Του Παΐσου πράγματα είναι αυτά. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Πέμπτη έως Σάββατο. Διπλές συσκευασίες σερβιέτες και μονέ σερβιετάκια Always, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Άιος και Διαντερμίν, 50% φθηνότερα. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, 40% φθηνότερα. Μαλακτικά Σουπλίν Ultra, 1,5 λίτρο, 50% φθηνότερα. Μασούτης. 40 χρόνια, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα όλα τα παιχνίδια 30% φθηνότερα με τη MasCard. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα. Γιατί δεν παίρνεις ένα Corsa? Νέο Opel Corsa 1,4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Ο τυφώνας Black Friday έρχεται στην Πορσελάνα και θα σαρώσει όλες τις τιμές. Ένα φαινόμενο προσφορών που δεν έχετε ξαναδεί. Μοναδικά κομμάτια από συλλογές stock σε τιμές κάτω του κόστους. 25 Νοεμβρίου με 3 Δεκεμβρίου μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα Πορσελάνα. Black Friday Πορσελάνα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 53, Πειλαία. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ευχή, ευχή, ευχή. Το Princess Casino κλείνει τα 6 και το διασκεδάζει με πάρτι και μεγάλες κληρώσεις μετρητών αξίας 50.000 ευρώ. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου η αγαπημένη Γλυκερία τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ο Νίκος Μακρόπουλος μας λέει χρόνια πολλά με όμορφες μελωδίες. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο.
Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικό σε έγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Επιτέλους πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Το 2310-90-90-90 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340 Α3 και ενώ πράγα ονοματεπώνυμο ηλικία στο 54-344 για ένα υπέροχο μοναδικό ταξίδι για ένα τυχερό ζευγάρι το οποίο θα πάει στην Πράγα και στη Βουδαπέστη. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να βρεις το ανταλλακτικό της δικής σου αρεσκίας, να το πάρεις, να το τοποθετήσεις το αυτοκίνητό σου ή να στο βρουν και να τοποθετήσουν αυτοί, από το πιο μικρό μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ παρακαλώ, με γραπτή εγγύηση ό,τι πάρετε και φυσικά ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τα 390 δικά σας, 5 βλέπω στην αναμονή, άλλο ένα περιμένω, πάμε. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Κόκκινε. Καλώς τα γραφεία, ρε. Τι έγινε. Τι κάνατε, κύριε Κόκκινε, πώς είστε, έχετε τον απεριόριστο σεβασμό του κυρίου Σάβα και εσείς και ο κύριος Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Δύο πράγματα θέλω να σας πω, ότι ο κύριος Σάβας έβαλε ένα στοίχημα με τον κύριο Νίκο για κάτι τρίγωνα πανοράματος σχετικά με μια νέα εκπομπή που ξεκινάει. Από πού, είναι ο κύριος Νίκος, ξέρετε? Ο κύριος Αλέφατος. Α, εγώ λέω για τον Αλνατόρε που είναι φίλος του Ραπτόπουλου. Α, ο κύριος Νίκος μεθαύριο γιορτάζει. Από πού είναι?
Από ό,τι ξέρω, οι πληροφορίες μου λένε ότι έπεσε με το νούμερο 7. Η καταγωγή του, ρε, από πού? Από τα Λεχενά. Από τα Λεχενά, είναι, δεν το ήξερα αυτό. Πελοποννήσου, δίπλα στη Γαστούνη. Αυτούς που έλεγε ότι με έλεγε ο Ραπτόπουλος να τους προσέχω. Από εκεί είναι και ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο κύριος Ραπτόπουλος βρίσκεται δίπλα σας. Από τα Λεχενά της Πελοποννήσου. Από τα Λεχενά είναι ο κύριος Ραπτόπουλος, είναι εκεί. Καλά. Οκ. Από τα Λεχενά είναι. Ποια Λεχενά, ρε, κόκκινη, ο Αναστόπουλος. Από τα Λεχενά. Να ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιος Αναστόπουλος από τα Λεχενά. Στη Δάφνη γεννήθηκε ο άνθρωπος. Ποιος Αναστόπουλος από τα Λεχενά, βρε, άσχεται. Τον κόκκινο τον άμπαλο. Δεν ξέρει ο μεγαλύτερο σκόρε του ελληνικού ποδοσφαίρου από πού είναι. Για λέγε, φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Από τα Λεχενά είναι, λέει. Το βλάκα. Κύριε Ραπτόπουλε, με ρώτησε ο κύριο Σάββας. Επειδή είσαστε φαν Λεχενά του Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Λεχενά Πελοποννήσου. Ποια Λεχενά, ρε κορίτσι. Πάρ' τον, φίλο σου. Ναι. Δεσμεύεστε, κύριε Ραπτόπουλε, να φορέσετε φανέλα με το Σοκράτη Παπασταθόπουλο τη Ντόρτμουντ και να βγείτε πρωτοσέλιδο στο Μέτρο Σπορ. Why not? Δεσμεύεστε. Αμέ. Γιατί να το κάνει αυτό? Να το κάνει, κύριε, διότι ο κύριος Σάββας θέλει να του χαρίσει μια εμφάνιση με το κίτρινο μαύρο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τιμητικό μπορεί να φορέσει η Έλληνας φιλαθλός. Δεσμεύεστε. Πρωτοσέλιδο, κύριε Κόκκινε, σημειώστε πρωτοσέλιδο στο Μετρόπολης. Εννοείται, εγώ θα τον βάλω, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Με το βάρο, εγώ πάλι. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για τα πρωταθλήματα και αυτά και ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, καλά, θα μας κάνεις κεφάλι με τα πρωταθλήματα. Έλα, εσύ το χαρίζεις και άλλοι δεν μπορούν να το πάρουν. Στον επόμενο. Εντάξει, την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε Κόκκινα. Καλά, καλά, καλά. Τώρα ο Καγιούλης θα σε χτυπήσει την πόρτα. Κύριε Καγιούλη! Δεν μπορείτε να μείνετε στον Ηρακλή! Φύγατε χθες, κύριε Καγιούλη! Καλούλης εδώ είναι ακόμα το μεταξύ. Τελειώσατε! Κολόφεπα είσαι, ναι. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Ήρθε και έδεσε. Ο κύριος Αναστόπουλος γεννήθηκε το 1958 στη Δάφνη Αττικής. Ναι, η καταγωγή του, λέω, από που είναι. Αφού στη Δάφνη γεννήθηκε και στη Δάφνη μεγάλος. Ρε φίλε, οι γονείς του άμα είναι από την Πελοπόννησο είναι κακό. Εσένα, μα οι γονείς είναι από την Πελοπόννησο και γεννήθηκε σε μεγάλο Θεσσαλονίκη, είσαι Θεσσαλονικιός. Όχι, γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, αλλά η καταγωγή μου είναι από Πελοπόννησο. Μάλιστα. Αλλά εμένα γεννηθήκαν εδώ. Οπότε, σε πορεία, σε βάθος 100 ετών, θεωρούμε Θεσσαλονικιός. Ναι. Εντάξει, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο κάτι, επειδή. Αν είναι λάθος. Όχι. Εμάνω λάθος είναι ένα από τα λάθη πολλά που κάνεις. Δεν βάζεις κάτι. Ποιανό είναι το λάθος? Από τα πολλά λάθη που κάνεις, λέω. Έχει και όνομα και επίθετο το λάθος, αν είναι λάθος. Λέγε, ρε φίλε. Δεν κάνει πολλά λάθη. Έχω κάνει πολλά. Ορίστε. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Διαβάζω πολλά δημοσιεύματα που λένε ενοχλήσεις ο Τζιμπούρ. Δεν μπορεί ο Τζιμπούρ, δεν πατάει καλά ο Τζιμπούρ. Θέλω να μου πείτε, αν γνωρίζετε και μπορείτε να μου απαντήσετε. Πληρώθηκε ο Τζιμπούρ, μπορεί, ρε. Ποιος του έκανε τριετές συμβόλαιο? Ο μεγαλομέτωχος, η κυρία Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη. Αμέ. Δηλαδή με την ίδια συνεννοήθηκε και έκλεισε το συμβόλαιο. Αφού ξέρει από μπάλα, τι. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε ο κύριος Σίμος ήταν παρόν, ούτε ο κύριος Θοδωρής, ούτε κάποιος άλλος. Ο Ραούλ ήταν μπροστά. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Εγώ λέω για άλλους πιθανούς. Ναι. Τέλος πάντων. Σαν πιο παλιός, ρε παιδί μου, και σαν πιο έμπειρος, ναι, έπρεπε να έχει και τη γνώμη ενός παλιού. Σωστό. Εγώ θεωρώ ότι αν υποθετικά μιλάω, υπάρχουν επέκτες του κυρίου Ελευθερούδη στον Άρη. Θα έπρεπε να σταματήσουν τα ανοιχτοπερπατήματα, ναι, καθότι δεν αποδίδουν αγωνιστικώς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κύριε Ελευθερούδη, σας παρακαλώ πολύ για το καλό της ομάδας μου. Αν μπορείτε να τους εφιστήσετε την προσοχή και να μην τους συνοδεύετε σε νυχτοπερπατήματα, είτε σε έτερες χώρες είτε εντός Ελλάδος. Καλέ, ο κύριος Ελευθερούδης του παλιού Super 3 δεν ήταν? Καλέ, καινούργιοι, γιατί δεν το κάνανε ντου? Αυτός είχε πάει στη Βέρεια και τον κυνηγούσαν. Ναι, καλέ. Καλά, εγώ όταν στα έλεγα, σου στέλνανε μηνύματα κάτι αριανοί και σου λέγανε το παρελθόν δεν υπάρχει και τέτοια. Ναι, ο ναι, ναι, Λυκή... κάτι σουμπεράδες. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, Θοδωρή. Ο Λυκής και όλοι οι άλλοι, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, επόμενος. Στον, ναι, επόμενο. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Καλώς το Σταύρο. Προδότη Ήβης, προδότη Τζαβέλα, προδότη Λέοβας. Τι είναι αυτό, ρε? Ομάδα είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι τα σύνορα της προδοσίας, ρε, το έργο. Με τον Κομνηνό και τη Βέρα Κρούσκα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βγαίνουν κάθε μέρα στα ράδια, ξεφυλίζουν την ομάδα τους και μιλάνε για τον Ήβιτς μετά και τον Τζαβέλα. Αυτοί ήδη ξεφυλίζουν την ομάδα τους. Έχω ακούσει 5 εκπομπές από το πρωί.
Τους μισούς προδότες λένε οι άλλοι μισοί. Ήμαρ τον Θεέ μου. Πάρτε μια κολόνα τώρα την Κυριακή να οικονομήσετε. Ποια? Στη Λεωφόρο, αγόρι μου, ποια άλλη. Κολόνα. Τώρα που, τώρα που το έδωσε διπλό ο Φαλακρός, άσο και over το βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση, άσο και over είναι, μιλάμε. Φεύγει ο Ήβης την Κυριακή, να το ξέρετε, και τελειώνει το έργο. Τελειώνει το έργο πλέον. Και αρχίζει εκεί μέσα ο πόλεμος. Με συγχωρείς. Σύνορα της προδοσίας. Με συγχωρείς, ερώτηση. Γιατί να φύγει με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή είναι κανένα αποτέλεσμα το οποίο. Είναι παράξενο. Είναι παράξενο. Σωστό. Ενώ άμα χάσει από τη Λίμπερετς, θα είναι παράξενο. Θα έχει 3.000 παοξίδες και θα φωνάζει. Το πιθανό αποτέλεσμα είναι ο άσος του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Στραπατσάδας έφυγε, ανέλαβε ο Ζουνίδης και όταν ομάδα αλλάζει προπονητή, κερδίζει. Είναι νόμος του ποδοσφαίρου. Δεν είναι νόμος, λάθος κάνεις. Νόμος. Νόμος. Βρε, μην παίρνεις όρκο. Και με τη Λίμπερετς πότε είναι, την Πέμπτη. Μην παίρνει, 6 ώρα την Πέμπτη, μην παίρνεις όρκο. Την Πέμπτη, μακριά από εκείνη την περιοχή. Μην παίρνεις όρκο, πρόσεχε. Την Πέμπτη πες και τον Κώστα να πάρει τα μάξι, να το καταβάσει εδώ σε μένα στην Πότσαρη να το κρύψουμε. Ναι. Γιατί θα γίνει το έλα να δεις την Πέμπτη. Θα πέσει κοτρώνει, την Πέμπτη. Το λέω από τώρα, Κωστή. Πάρε τα μάξι και φέρ' το εδώ στην Πότσαρη, του βάλω εγώ στην πιλωτή. Έγινε. Για το πάρεις το βράδυ. Ας το δέχουμε τη Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει με, με το νησί, κάτσε. Με την Καλονή. Καλά, καλά, γελάς. Στον επόμενο, ναι. Θα ήθελες να γίνει έτσι εσύ προηγούμενε. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Μούκα ήταν όμως μετά τη Φλωρεντία. Τρίφων Πακατσούλας ο ηθοποιός. Δεν λέγονται ηθοποιός. Μούκα ήταν όλοι. Να λέτε και ευχαριστώ στο μεγάλο ΠΑΟ. Εκεί στο Μετρόπολης και σε όλα τα ραδιόφωνα. Εμείς ευχαριστούμε μάλιστα. Ό,τι πείτε. Έτσι. Έτσι. Να λέτε ευχαριστώ γιατί βγάζει θέματα. Γιατί κατακρίνουν όλοι τον Ήβιτς επειδή βγήκε τα είπε. Ο άλλος ο Τσομπάνης όπως βγήκε από το σταθμό σας. Δεν τα είπε και το φάγανε. Αν δεν τα έλεγε έτσι, δεν θα καλυβόταν για να τον τρώγανε κι αυτόν. Και εσύ ρε Ραντόπουλε, μέχρι προχθές το Τζαβέλα, το ένα έλεγε, το άλλο έλεγε. Τώρα γυριστρούλα κι εσύ. Φίλε μου, καλέ μου, ο Τζαβέλας δύο χρόνια όλος ο παοξίδικος κόσμος τον είχε MVP. Εγώ γιατί να ξεφύγω. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, μην κατευθύνεσαι. Σας έκανε καλό έρωτα ο Τζαβέλας. Στο γήπεδο πέρσι. Πολύ ωραίο έρωτα σας έκανε ο Τζαβέλας. Το ευχαριστηθήκατε. Και να είχαμε να λέγαμε πέρσι, τον αποδοκίμασε όλοι 4, 5 και 6. Όπως συγκινήθηκα, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Το Γιωργάκη το ρωτήσατε, το Γιωργάκη που πληρώνει. Το Γιωργάκη που πληρώνει το ρωτήσατε. Εσείς που το βγάζατε MVP, ρωτήσατε κανέναν. Καληνύχτα και περαστικά, φίλε. Για χαρά. Ο Ραπτόπουλος μιλάει την ώρα του γεγονότος. Για χαρά. Μετά δύο χρόνια δεν μιλάει ο Ραπτόπουλος. Εκείνη την ώρα μιλάει. Μετά πέντε μήνες δεν είδε ο Ραπτόπουλος το πίσω σβάρο ότι είναι χοντρός. Εσύ τον είδες. Ούτε τον Κανίας μετά από πέντε μήνες τον είδε ο Ραπτόπουλος. Τον Ιούλιο τον είδε. Εμπρός. Άντε μπράβο. Από πίσω. Άντε μπράβο. Στιγμάτισε. Στιγμάτισε ο άλλος ολόκληρο ΠΑΟΚ. Γιατί μίλησε για στημένο. Ενώ ο Αναστασιάδης δεν μίλησε για στημένο. Ο Αναστασιάδης τον έφαγε και δεν μίλησε. Τον έσκησε ο Αναστασιάδης και πηγαίνατε για πρωτάθλημα και σας είπε τρίπιους. Και σας είπε τρίπιους για τον Τζαβέλα και εσείς, τον Τζαβέλα τον κάνατε συμβόλαιο και MVP. Άστε τον Ραπτόπουλο ήσυχο. Στον επόμενο. Άστε τον Ραπτόπουλο ήσυχο. Ορίστε. Τρίπιοι. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Ακούμε κύριε. Ακούει. Ακούμε κύριε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, μα ακούτε. Πάμε, κόκκινε, ταχύτητα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε. Μια χαρά, φίλε, εσύ τι κάνεις. Τι είπες εσύ ότι θα κάνει η ΑΕΚ, ρε, Γρηγοράκη. Αφού είπα, αφού το δίνει αυτός διπλό, δύσκολο. Όχι, όχι, πριν το δώσει ο Ραπτόπουλος κάτι είπες. Ότι δεν κερδίζει η ΑΕΚ. Αφού το έδωσε διπλό. Βάλε κάποιον να παρακαλέσει τον κύριο Πετράκη. Ναι. Να κάνει συντήρηση δυνάμεων. Ναι. Γιατί θα σου αλλάξει τα ημοπετάλια. Αφού τόσο Ραπτόπουλος, τόσο Ραπτόπουλος, εμένα με φέραν καριώκες και γλυκά για τα δυο χινάρια που τους έδωσα και το βόδι δίπλα μου ρευότανε και έκλανε πολύποδες. Λοιπόν, το βόδι. Τι βάζει τι. Ακούστε, Ηρακλάκη που θα μιλήσει για την Αεκάρα. Τι στοίχημα βάζει ρε, δεν κερδίζει. Ηρακλάκη, εγώ τι στοίχημα βάζω. Ηρακλάκη, είπε. Ηρακλάκο! Έρετε το ρουφιστά τετράγωνο! Λέγε ρε κούλα, λέγε ρε κούλα. Λέγε μωρή κούλα, λέγε τι στοίχημα βάζει. Λέγε βρε κούλα. Το μεγαλύτερο
ποδοσφαιριστή που βγήκε ποτέ στην Ελλάδα. Κι όλο κλαίνε τα χανουμάκια στα γαλάζια γαλάζια καρεκλάκια. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε! Ενώ εσύ με το Σκρούτζ Μακντάκ πήρε κύπελο. Πήρε κύπελο με το Σκρούτζ Μακντάκ. Εγώ δεν έχω παράγοντες. Δεν το πανηγύρισε. Εγώ είμαι φτωχός. Όχι, δεν είσαι φτωχός. Αμακαδόρος είσαι. Φτωχός είμαι, ρε. Αμάκας είσαι. Φτωχός είμαι, ρε. Δεν είσαι φτωχός. Λαμόγιο είσαι. Γιατί τάζουσε τα χρέη και έχει μηδέν. Ενώ εσύ που είσαι και μικρότερη ομάδα, τα τερατοποίησες τα χρέη σου. Μπράβο, αυτό που λέει. Μπράβο, Κωστή, αυτό που λέει. Ούμορη κάλτσα. Τι λέτε, κατηγορείς το Πασόκ εσύ, ε. Μπράβο, δεν τρέπεσαι λίγο, ε. Εγώ να τραπώ γιατί, ρε. Λίγο τσίπα, δεν έχεις πάνω σου, ε. Γιατί, επειδή κατηγορώ το Πασόκ, εγώ είπα λεφτά υπάρχουνε. Τι έγινε. Εγώ είπα λεφτά υπάρχουνε. Ο προγενικός γραμματέας του επί Υπουργείας του Άκη δεν είναι τώρα, ε. Σκάσε. Ο σκάσε. Σκάσε. Δεν έχει Υπουργείο Άκη. Στείλτονα, ρε. Στείλτονα τώρα. Έπινες καφέ με τον Βενιζέλο στο Πανόραμα τα καλά τα χρόνια, ε. Ναι. Και δούλευε στον Πασόκο ραδιόφωνο. Ναι. Και δεν είσαι Πασόκ εσύ. Καλησπέρα. Ηρακλής. Απεταξάμι. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Και από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο. Από μέσα ή απ' έξω. Από μέσα, μέσα. Πιο μέσα δεν γίνεται. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω, Κόκκινα, αυτό που μου είπες για το εστιατόριο. Όχι στον αέρα. Όχι, δεν θα πω κάτι άσχημο, ούτε δύο μισή μπροστά. Κακό στην εκπομπή. Στον αέρα, δώρο, στο πίσω από τον αέρα, δύο μισή μπροστά είναι, να ξέρεις. Πες μου, ναι. Πες μου, τι θες. Θα ήθελα να ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος τώρα που ακούει ότι αυτό στα εστιατόρια που δεν πηγαίνουν οι Γερμανοί και ζητάνε Ελληνές δεν είναι τυχαίο. Αυτό ήθελα να το πω. Δεν πάνε οι Γερμανοί, του λέω, κάτι δηλαδή συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να είναι εργασιακός μεσαίος. Λέγε, ρε φίλε. Γιατί η εκμετάλλευση, και εκεί δεν θα το συνεχίσω παραπάνω, επειδή το έχω ζήσει και μιλάω εκ πείρας, δεν μιλάω από τον αέρα, εγώ μένω και στο Άχιν και όλα, σου δηλώνει και που είμαι, είναι τεράστια. Είπε κανείς όχι. Αυτό. Απλά αυτό τώρα που βγαίνουν και ζητάνε από τον αέρα άτομα για δουλειά, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θέλω να βγάλω. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Αυτή την ίδια ηλικία που είπες, 26 είμαι. 26. Λοιπόν. 26. Εμένα ένας φίλος μου προσωπικός, ο επιχειρηματίας. Δεν κατηγορώ. Γιατί δεν πάω Γερμανός. Ακού λίγο, ρε, περίμενε. Γιατί δεν πάω Γερμανός, σε ρωτάει. Γιατί δεν πάω Γερμανός, αυτό σε ρωτάει. Σε Έλληνα θέλει να δώσει τη δουλειά. Ναι, είναι καλός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, πολύ καλός άνθρωπος. Σε Έλληνα θέλει. Δεν πάω Γερμανός, σου λέω, άλλος από τη Γερμανία. Δεν κατάλαβα. Μπορείς να δουλέψεις σε κατάστημα στη Γερμανία χωρίς να έχεις ασφάλιση. Ξαναπες μου, δεν σ' άκουσα. Μπορείς να δουλέψεις σε εταιρεία στη Γερμανία χωρίς να είσαι ασφαλισμένος. Γιατί στην Ελλάδα. Καταρχάς, όπου και να πας, ασφαλίζουν. Καταρχάς, με το που δηλωθείς στην πόλη, είσαι ασφαλισμένος. Είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις την ασφαλεία. Το μεμπτό ποιο είναι, δηλαδή. Ρωτάει γιατί δεν πάω Γερμανός, δεν σου λέει. Πάρτο, να σου δώσω το τηλέφωνο του, τον πάρεις, ρε φίλε. Δεν θα ήθελα κάποιο τηλέφωνο. Ναι, ρε φίλε. Να το σχολιάσω. Να σχολιάσεις τι, ρε φίλε. Για κάτι που δεν γνωρίζεις. Δεν πάω Γερμανός, δεν ξέρω. Τα μαγαζιά εκμεταλλεύονται, Κόκκινε. Εγώ αυτό γνωρίζω. Σε ποια επιχείρηση δεν εκμεταλλεύονται, ρε φίλε. Πάνε να τον εκμεταλλευτεί. Όχι τόσο όμως, όχι τόσο, γιατί το παίζουν Έλληνες εδώ στη Γερμανία, ενώ δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικότητα, παίζουν, γιατί είναι μεγαλωμένη. Ωραία, παίζουν, γερμανική φιλοσοφία. Ωραία, πες μου μια εκμεταλλευτή. Χειρότερα κοπρόσκυλα λένε οι Έλληνες του εξωτερικού της Γερμανίας από Έλληνες εργοδότες, στα εστιατόρια δεν υπάρχουν. Εσύ, φίλε, για ποιο λόγο βγήκε να πεις τώρα, να καταλάβω τώρα, για ποιο λόγο βγήκε και τι καλό θες να βγει. Για πες. Να σώσει έναν άνθρωπο. Δεν ήθελα να βγει κάποιο καλό, απλά ήθελα να το σχολιάσω. Τίποτα παραπάνω, τι θα κάνω κάπου κάτω. Ρε φίλε, ό,τι βλακεία σου κατέβει στο κεφάλι. Δεν είναι βλακεία. Εδώ τώρα είναι θέλει κάποιο σοβαρό άνθρωπο. Δεν είναι βλακεία. Επιχειρηματία. Τον οποίο δεν πάει Γερμανό. Προσφέρει δουλειά. Πολύ καλό άνθρωπο. Και θέλει να την προσφέρει σε Έλληνα. Σοπα μόνο. Είναι ξεκάθαρο. Και εσύ βγαίνει να μου πει για την εκμετάλλευση των επιχειρηματιών. Πού δεν υπάρχει επιχειρηματία. Όχι, δεν έτσι όπω τα λε, Κόκκινε. Οι Έλληνε του εξωτερικού, οι Έλληνε τη Γερμανία λένε ότι οι Έλληνες εστιατόρες είναι πολύ κακοί εργοδότες. Αυτό λέει ο άνθρωπος, αν θες να το καταλάβεις. Μπορεί ο δικός σου να είναι ο καλύτερος. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι χρυσό. Ωραία, θα αποτρέψουμε τότε να πάει κάποιος να δουλέψει. Δεν αποτρέπουμε, ρε. Σου λέω τι λένε. Να αποτρέπουμε, σου ρε, λέω τι λένε ξανά. Καλά σε να αποτρέψουμε. Γιατί παιδάκι 26 χρονών. Επειδή είσαι εσύ 50, 60, δηλαδή τα παιδάκια. Φίλε, αποτρέπει τον άλλον. Αλλά το δεν έχει. Έτσι γουστάρει. Άκου να δεις, Ραπτόπουλο, όταν δεν έχεις να φας, ναι,
πρέπει να βρεις να φας. Α, να σε εκμεταλλευτεί. Όταν βρεις να φας, ναι, πρέπει να βρεις να δουλέψεις. Ναι. Όταν βρεις να δουλέψεις, ψάχνεις και για τα υπόλοιπα. Μπράβο. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι σε έναν μεσαίωνα αυτή τη στιγμή, χειρότερα. Και να πάει σε άλλο. Με μια κυβέρνηση και κυβερνήσεις προηγούμενες, οι οποίες δεν κατάπτυστες. Την ψήφιζες, ναι. Δεν την ψήφιζα. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι, και τι έγινε. Και έχει φτάσει η Ελλάδα, έχει πιάσει πάτο. Ναι. Όποιος δεν έχει εργασία, ναι, από το να τεμπελιάζει, ναι, αν μπορεί, έχει το χρόνο, ναι, και δεν έχει οικογένεια, ναι, λέει ότι υπάρχει αυτό. Γιατί να μην δεν έχει λέω ότι είναι χρυσή ευκαιρία. Γιατί να μην έχει οικογένεια δηλαδή. Τι βάζει γιατί βέτο. Ναι, γιατί βάζει. Όχι, δεν βάζει βέτο. Αλλά γιατί. Γιατί, ναι, γιατί στο σπίτι εκεί μαζί με άλλους τρεις υπαλλήλους θα μείνει. Τέσσερις υπάλληλοι σε ένα σπίτι. Α, μεσαίωνας δηλαδή. Μεσαίωνας. Έλα, σε ένα σπίτι 8 τετραγωνικό να μείνουν 4 άτομα είναι μεσαίωνας. Δεν είναι μεσαίωνας. Δεν πάμε καλά. Να θες να κατουρίσεις και να είναι άλλοι τρεις μετά να περιμένουν. Τι λέτε, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη, στο δικό μου το σπίτι περιμέναν άλλοι 7 να κατουρίσουν. Τι ήταν, μεσαίωνας. Τι ήταν. Μεσαίωνας. Μια τουαλέτα είχατε. Μια τουαλέτα είχατε. Κατουρίσατε στα δέντρα τότε, τη δεκαετία του 70. Είχατε τον απόπατο στα δέντρα. Άσε ρε κόκκινε, δεν είναι μεσαίωνας. Είμαι βλαμμένος. Εγώ είμαι βλαμμένος. Αλλά οι άλλοι λένε στη Γερμανία που πήγαν οι Έλληνες ότι χειρότεροι κοπρίτες. Υπάρχουν, ρε, είπε κανείς όχι. Ακούσε με τι σου λέω. Χειρότεροι κοπρίτες από τους Έλληνες εστιατόρες. Στον Έλληνα επάνω στο δεν υπάρχουν. Στο θέμα μας επάνω που βοηθάει. Δεν βοηθάει. Επόμενη γραμμή. Αυτό λέω. Για ποιο λόγο να το πει τώρα. Να ακούγονται όλα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και τι βοηθάει τώρα. Δεν με νοιάζει. Άλλα θέματα έχουμε. Ξέρει αυτός που θα ζητήσαμε πάει. Ζητήσαμε ότι κάποιος θέλει δουλειά. Το ξέρω τον άνθρωπο. Ναι. Το ξέρω τον άνθρωπο. Ασφαλισμένος θα πάει. Ναι. Θα τον πει. Αν συμφωνήσει. Συνήθως οι δικοί σου φίλοι είναι διάφοροι. Είναι περίεργοι. Okay, λεφτά okay τρώνε. Τους δίνεις προκαταβολές, φέρουν όπλα από την Κρήτη, εξαφανίζονται. Για πες με ένα φίλο μου από την Κρήτη, γιατί εγώ δεν έχω φίλο. Ναι, θα σου πω στο διάλειμμα, ξέρεις, εκείνο το φίλος. Επόμενη γραμμή, έλα. Εγώ έχω φίλους στην Κρήτη. Μη, καλημέρα. Ναι. Ναι. Εσύ που βογκάς, φίλε. Όχι, μπορεί να είναι κατάστημα, πώς το λένε, καθαριστήριο και να κάνει η πρέσα έτσι. Μπορεί να είναι μεταθανάτιος ρόγκος. Επόμενη γραμμή, ναι. Σας. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Ρε κόκκινε, ρε φίλε, γιατί πάντα θέλεις να κάνεις να είσαι το πνεύμα της αντιλογίας όταν σου μιλάει ένας και σου λέει κάτι και δεν θες να το καταλάβεις, ρε άδερφε. Μπορείς να με εξηγήσεις. Δηλαδή, γιατί πουλάς τρέλα, πες με, συνέχεια θες να πουλάς τρέλα. Σε παίρνει το παιδάκι 26 χρονών, γιατί έχω κάνει εγώ εξωτερικό. Και έχω κάνει και με τη γυναίκα μου και με το παιδί μου και εγώ είμαι 29. Για πες εμπειρίες. Και έχω κάνει εξωτερικό και έχω δουλέψει στην Ολλανδία. Και σε παίρνει να σε πει αυτό που σε λέει και εσύ τώρα που είναι τρέλα και πράγμα που δεν εσύ ξέρεις, ρε. Πήγες στο εξωτερικό να δουλέψεις. Και κόκκινε σε σένα απευθύνομαι, ρε, που είσαι ξυπνάκιας και τα ξέρεις όλα, ρε. Από σένα πιο έξυπνος. Είναι. Από μένα είσαι πιο έξυπνος. Πολύ πιο έξυπνος. Πήγες ποτέ. Πήγες ποτέ να δουλέψεις στο εξωτερικό, ρε. Όχι, ρε φίλε, εγώ ξύπνησα μια μέρα και έκανα. Πήγες να δεις πώς. Εγώ ξύπνησα μια μέρα και. Πήγες να δεις. Εγώ ξύπνησα. Άκου, φυτό! Φυτό! Εγώ ξύπνησα. Εγώ δεν ξύπνησα μια μέρα να ανοίξω ένα μικρόφωνο. Ακούς, σου λέω φυτό! Ακούς, σου λέω φυτό! Για ποια επιχείρηση μιλάω, ξέρεις? Δεν με νοιάζει για την επιχείρηση. Και εμένα δεν με νοιάζει άμα δεν σε νοιάζει. Δηλαδή. Και εμένα δεν με νοιάζει αν δεν σε νοιάζει. Ποιο είναι ο φίλο. Εσύ ποιο είσαι που μιλά. Ποιο είσαι που μιλά εσύ. Ποιο είσαι. Κλείσε τον άρα να σε πω ποιο είμαι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ντρέπεσαι να το πει. Θα έρθει να σε πλακώσει. Ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι να το πει. Θε να πω το όνομά μου στον αέρα. Ναι, βγαίνει κάποιο και λέει κάτι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όποιο θέλει. Και λέει ότι του κατέβει, πράγμα το ειδοποιήσω. Λοιπόν, μην πάτε παιδιά στο εξωτερικό, βρωμιά μου μυρίζετε. Μου μυρίζετε κακός εργοδότης. Τι να σε πω ρε κόκκινε, τι να σε πω ρε φίλε. Να μην με πεις ρε φίλε. Τι να σε πω ρε φίλε, πάντα δηλαδή θες να λες τα δικά σου εκεί να πουλάς τρέλα. Γι' αυτό τρέλα, με πληρώνουν ρε φίλε, για να πουλάω τρέλα. Τώρα σε πληρώνω για να πουλάς τρέλα, ναι, και τέλος πάντων. Τι να σε πω ρε φίλε, μάθε να κάνεις συζήτηση και μετά και τώρα. Τι να κάνω συζήτηση ρε φίλε, με χαρακτηρίζεις. Σε ακούω και είναι δεδομένο ότι ό,τι λες έχεις δίκιο. Άσε τώρα, ρε. Μάθε να συζητάς και μετά μίλα με τον κόσμο. Επειδή για δεν ξέρω να συζητάω, θέμα. Γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο. Φαντάσου να ήξερα, αλλά. Αλλιώς μείνα μόνο για τον Ηρακλή. Α, τι ομάδα είσαι. Εγώ. Ναι. Αστραπείτε τον ποτάμι. Τι είσαι. Αστραπείτε τον ποτάμι. Άσε ρε που είσαι αστραπή. Λοιπόν. Αυτοί έχουν τρόπου, ρε. Δεν εφητάσα και εσένα. Γιατί εσύ έχει τρόπου, ρε. Εγώ δεν έχω. Ποιο είπε ότι έχω τρόπου. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν είπα ότι έχω τρόπο. Είναι ένα άτροπο γουρούνι. Ποτέ δεν είπα ότι έχω τρόπο. Το Άγιο σε Νόρος. Σε αυτό έχεις 1% δίκιο. Βόδι μπήκε στον Παΐσιο. Βόδι βγήκε. Αυτά που τραβάνε αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό, να ξέρετε, τα ελληνάκια αυτά τα 26, τα 27,
Εδώ στην Ελλάδα να δουλεύω αυτά σκυλιά δεν θα τραβούσαν. Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να απαντήσει. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, φίλε, και είμαι ΠΑΟΚ μέχρι το αίμα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν μου λες, έχεις υπόψη σου. Δεν πειράζει ούτε για τον ΠΑΟΚ. Έχεις υπόψη σου τι μισθούς δίνουν εδώ. Εδώ. Εγώ. Εδώ. Εγώ πώς δεν έχω ρε φίλε, εγώ εδώ μένω, εγώ έχω γυναίκα, παιδί, δεν έχω ασφάλεια, είμαι ανασφάλιτος, δεν έχω δουλειά. Δεν έχεις δουλειά. Να μην ξέρω δηλαδή και να ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα τώρα που δουλεύεις εκεί και είσαι δημοσιογράφος, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, εσύ τι πιστεύεις ότι ξημερώσαμε μια μέρα και βρήκαμε ένα μικρόφωνο και με αδείξαμε. Όχι ρε φίλε, δεν είπα ότι θα είναι. Αυτό λες ρε φίλε, συγγνώμη. Είχε το Πασόκ από πίσω και την εκκλησία. Εσύ ξημέρωσες μια μέρα 29 χρόνια και ψάχνεις για δουλειά. Δεν έκανες 100 δουλειές ζωή σου. 50, 10. Εγώ έχω κάνει ρε φίλε και 150 αυτό. Όλοι οι εργοδότες που είχες ήταν στραβοί και ανάποδοι. Στο εξωτερικό πίστεψέ με όλοι οι Έλληνες, είτε Ολλανδία λέγεται είτε Γερμανία. Είναι κοπρίτες αυτό λέει. Έχω. Κουφάλες φίλε. Ρε εσύ, άκουμε λίγο και δεν θα χάσεις. Τέλος. Άκουμε λίγο και δεν θα χάσεις. Να μην είσαι αφαιρετικός. Δεν είναι αφαιρετικός. Εσύ. Δεν το λέει μόνο χιλιάδες κόσμου που έχουν δουλέψει σε Έλληνα εργοδότη στο εξωτερικό, λένε ότι τα χειρότερα κοπρόσκυλα είναι οι Έλληνες εργοδότες στο εξωτερικό. Έχω. Τώρα εσένα είναι ο δικός σου. Είναι καλός άνθρωπος. Έχω καθημερινή επικοινωνία με ένα φίλο ακροατή από την Ουτρέχτη. Ο οποίος δουλεύει σε φούρνο. Σε Έλληνα. Σε Έλληνα. Και μου μιλάει με τα καλύτερα για τον ιδιοκτήτη. Μπορεί να του κάνει έρωτα. Μπορεί να έχει άλλα καλά συμφέροντα. Τώρα τι να σε πω. Πάμε σε διάλειμμα. Απαντώ αυτό που με ρωτάει. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι για να μοιραζόμαστε, μοιραζόμαστε μαζί σας τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες τιμές. Ελάτε στα Lidl από 5η έως Σάββατο για αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 κιλά συν 1 κιλό δώρο 1,38. Ζάχαρη 9 κιλά συν 1 κιλό δώρο 6,75. Μέλι ανθέων και κονοφόρων δέντρων 1 κιλό 4,39. Και μπανάνες το κιλό σε απίστευτη τιμή 99 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Τι λες τώρα, το διάβαζες αυτό το βιβλίο όλο το χρόνο? Ναι. Και σε κρατούσε και σε αγωνία. Αγωνία λέει. Και όταν το τελείωσα, το ξαναδιάβασα. Το ξαναδιάβασες? Μια φορά μόνο. Πολλές. Και πάλι είχα αγωνία τι θα γίνει. Τι λες τώρα, ποιο είναι να το πάρω κι εγώ? Για πες τίτλο. Μαθηματικά κατεύθυνση. Τα έδωσαν όλα και έφτασαν ψηλά. Στη Eurobank επιβραβεύουμε και φέτος τους αριστούχους απόφοιτους όλων των ηλικιών της χώρας με χρηματικά έπαθλα για τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα. Πρόγραμμα «Μεγάλη στιγμή για την παιδεία». 14 χρόνια, 15.941 αριστούχοι και συνεχίζουμε. Προτεραιότητα σε εκείνους που ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Προτεραιότητα σε εσένα, Eurobank. Μάθε περισσότερα στο www.eurobank.gr/education. Στη ζωή, εσύ διαλέγεις δρόμους, δοκιμάζεις, μαθαίνεις. Εμείς ξέρουμε, κατευθύνουμε, διορθώνουμε. Εσύ ταξιδεύεις, γεμίζεις εμπειρίες. Εμείς ελέγχουμε, ρυθμίζουμε, βελτιώνουμε. Εσύ αλλάζεις, μεγαλώνεις, στεριώνεις. Εμείς στερεώνουμε, κολλάμε, βιδώνουμε. Εσύ έχεις υποχρεώσεις, έξοδα. Εμείς στηρίζουμε, καταλαβαίνουμε.
Στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Skoda After Sales είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα. Για αξιόπιστο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και τα νέα πακέτα τιμών Clever Packs που προσαρμόζονται στις ανάγκες σου για όφελος έως και 35%. Μάθε περισσότερα στο skoda.gr. Νέα εποχή Skoda After Sales. Σχεδιάστηκε για σένα. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μη χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι τρώμε, Κωστάκι, λουκανικάκια. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα. Αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Τη διασκέδαση λέμε Γιουπί! Τα παιχνίδια λέμε Γιουπί! Γι' αυτό σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι Γιουπί! Κατάστημα παιχνιδιών Γιουπί! Κάνουμε γένεια το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και σας περιμένουμε με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Πάρτε μέρος στις κληρώσεις για μοναδικά δώρα και γνωρίστε από κοντά τους ήρωες της Disney. Ξυλοπόδαροι, ζωγραφικοί προσώπου, κλόουν, μάγοι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλή μουσική. Γιουπί στη Θεσσαλονίκη. Ιατρού Γογούση 37α Σταυρούπολη. Στα πάρτι λέμε Γιουπί! Επιθυμείς την τέλεια λύση στην απώλεια των μαλλιών σου? Γνώρισε τη MediHigh. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή εταιρεία μεταμόσχευσης μαλλιών συνδυάζει ασύγκριτη ποιότητα υψηλής τεχνολογίας με μια μοναδική τιμή. 400 ευρώ η εμφύτευση 1000 τριχών. Τηλεφώνησε τώρα στο 900-365 και άλλαξε τη ζωή σου. MediHigh. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Νίκο, τι μπαταρία φοράς στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί Standard φοράω στο αυτοκίνητο, Standard και στο μηχανάκι. Standard και στο UPS, αλλά και παντού Standard θα φοράω. Γιατί? Γιατί Standard φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή Standard φοράει. Standard. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα Standard. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Χειμώνας. Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Ταξίδεψε και ανακάλυψε πρώτος τους πιο ανερχόμενους προορισμούς της Ευρώπης. Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη και πολλές ακόμη ομαδικές εκδρομές από 135 ευρώ μόνο. Zorpidis Travel. Αξέχαστες γιορτές στην Ευρώπη. Μετρόπολης 95,5.
Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, μηχανές αυτοκινήτου με 150 ευρώ, με γραπτή εγγύηση, ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εκλάπη εχθές το βράδυ στην περιοχή Λιούπολη στο Ιώτα Μπορντό, μοντέλο του 98, με αριθμό κυκλοφορίας Νίκος Ελένη Βασίλης 1561. Τι χρώμα ήτανε? Το Ιώτα Μπορντό, μοντέλο του 98. Τι χρώμα ήτανε? Μπορντό. Το Ιώτα Μπορντό ήταν χρώμα Μπορντό? Τι το Ιώτα ήτανε? Γιάρης, Αουάρης, Κορόλα. Λοιπόν, εκλάπη το Ιώτα, χρώματος Μπορντό. Τι το Ιώτα? Μοντέλο του 98. Δεν έχει ρε φίλε τη μοντέλο. Για αυτός που στο έδωσε βλάκας είναι. Λοιπόν, επειδή δεν είναι βλάκας αυτός που μου το έδωσε, έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί μεταφέρουν καθημερινώς άνθρωπο ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση. Ρε τι αιμοκάθαρση, τι το γιώτα είναι ρε? Δεν έχει μοντέλο. Κορόλα. Το γιώτα. Αούρης. Το διαβάζεις. Διαβάζεις κάτι άλλο εδώ. Ρε άμα μου δώσει εμένα αυτό το χαρτί. Ναι. Το γιώτα Μπορντό δεν υπάρχει. Υπάρχει το γιώτα Γιάρης Μπορντό. Το Ιώτα Κορόλα Μπορντό. Το Γιάρη Ρώτα... είναι μετά το 98, το 99 είναι. Ποιο το λέει σε αυτό? Εγώ στο λέω. Είναι το 99. Τι ωραία. Το ξέρω. Κορόλα. Χάιλουξ. Ό,τι θέλει είναι, ρε φίλε. Τι το Ιώτα είναι? Ένα το Ιώτα με αυτόν τον αριθμό κυκλοφορία. Ε, αυτό δεν βοηθάει. Πάμε παρακάτω. Κάνε παράπονο. Είναι ένα το Ιώτα Μπορντό, λοιπόν. Χρώματος Μπορντό. Δεύτερον, για να τελειώνουμε λίγο και, ναι. Και θα του ακούσουν να πούνε. Λοιπόν, ναι, έχουμε μια θεματολογία, είναι λογικό, πολλές φορές έχετε να πείτε τα δικά σας. Προσεφέρθη κάποιος, όχι προσεφέρθη, χρειάζεται άτομο και δίνει εργασία. Δεν τη δίνει με το ζόρι. Αν θέλει κάποιος να πάει, πηγαίνει. Αν δεν θέλει, δεν πηγαίνει. Το ότι δεν συμπεριφέρονται καλά σε πολλές δουλειές, σε πολλές χώρες και οι Έλληνες είναι γνωστό. Οι Έλληνες. Και οι ξένοι. Όχι. Οι ξένοι καλύτεροι. Το να θέλει όμως κάποιος εδώ να βγάλει τα αποθυμένα του, δεν πήραμε να κάνουμε κάποια άλλη σβερίση. Έλα, ρε, άτου, εντάξει. Δεν πάμε να κάνουμε. Λέμε ότι χρειάζεται κάποιος. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάει να δουλέψει? Όχι, δεν θέλει κανένας. Να μην πάει κανένας. Okay. Να πάμε από εδώ στην κουζίνα, πάμε και σε δικιά μας. Οι Έλληνες λέει στην Νορβηγία, εργοδότες λέει ο Θόδωρος είναι χειρότεροι. Ωραία. Εντάξει. Δεν το ξέρουμε. Αφού το λες εσύ είναι λοιπόν, χειρότεροι. Ψέματα είναι, να το κρύψουμε. Ενώ εδώ είναι άγιοι. Μια χαρά είναι. Πάνε για δουλειά και φεύγουν την άλλη εβδομάδα. Αυτός προφανώς είναι εργοδότης. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Έλα ρε κόκκινε, πας στον κόσμο. Άντε, λοιπόν, περίμενα. Διπλό από ημίχρονο λέει πας Γιάννα την Δευτέρα ο άλλος ο φίλος, μετά από αυτό που είπες. Πολύ πιθανόν. Προστατεύει τους νέους από τους Έλληνες Γερμανίας. Άστεγοι θα τον αφήσουν αυτόν που θα στείλει σε πάνω. Είναι αλήτες και οι δύο προηγούμενοι καλά τα λένε. Λέει ο φίλος, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρε φίλε? Ό,τι θέλει, την άποψή του λέει, έχει εμπειρίες. Λοιπόν, το Ιώτα Καρίνα είναι το κλεμμένο αυτοκίνητο. Τώρα ήρθε. Ναι. Και τι το πετάς για δικό σου? Όχι, το λέει εδώ. Ήρθε από την επικοινωνία. Το Ιώτα Καρίνα Μπορντό. Ήρθε από την ανθρωπικοινωνία και το. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Δεν μας το δώσανε. Που, το Ιώτα Μπορντό. Αυτός νόμιζε ότι το Μπορντό είναι μάρκα. Το γράφει εδώ. Τι απαδόρε. Και επειδή το γράφει, τι πάει να πει αυτό? Σου είπα εγώ ότι είναι μάρκα Μπορντό. Έτσι σου είπα. Το Ιώτα Μπορντό. Λοιπόν, γράμματος Μπορντό. Αλφα μη τρία κενό. Πράγα ονοματεπώνυμο ηλικία στο 54-344. Άντε. Οι έξι τελευταίοι. Ούτε ναι. Από τρία, από δυόμιση. Άμα κάτσει και ένα τέταρτο να μας μιλάς για το Ιώτα Μπορντό. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, άντε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Το Ιώτα Μπορντό. Έλα. Νίκος από Νιρεβέργη. Γεια σου φίλε. Την άποψή σου? Την άποψή μου, εγώ θα πω κάτι στον κόκκινο. Αφού είναι τόσο καλός ο κύριος που δίνει δουλειά, γιατί δεν δίνει σε έναν Έλληνα εξωτερικού, μόνιμου κάτοικου εξωτερικού? Γιατί δεν πάει προφανώς. Θα σου πω το λόγο γιατί. Γιατί δεν θα τον έχει ανάγκη ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θα γνωρίζει τα δικαιώματά του. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς οι Έλληνες εργοδότες, όχι κοπρόσκυλα είναι, δεν υπάρχουν μεγαλύτερη αλήθεια. Τι κάνει στην Νιρεβέργη, ρε φίλε? Εγώ τι κάνω, αντιπρόσωπος της Microsoft, μου αρέσει, αρκεί. Γιατί μου το λες, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι κάνω στην Νιρεβέργη. Εγώ σου λέω πως είναι. Εσύ κάνεις μια, μια δουλειά. Συγγνώμη. Σε μια μεγάλη εταιρεία. Έχουν έρθει και έχουν δουλέψει στη Γερμανία και τους έχουν φερθεί με το χειρότερο τρόπο. Βγάζετε αυτά κόκκινα. Όλοι συμπεριφέρονται χάλια δηλαδή. Ναι. Όλοι ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει δηλαδή εργοδότης Έλληνας ο οποίος να είναι καλός. Κοπρίτης είναι. Έτσι λέει ο φίλος. Έτσι λέει κοινή γνώμη. Κανένας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Οκ. Ακούστηκες. Οι Γερμανάραδες είναι καλύτεροι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Αμάγκα και μακρυσία. Διαφήμιση μαύρη. Άσε. Άστο ρε. Άσε να μάθει ο κορμουσικό πλάγιο τέταρτο. Άσε, άσε.
Άσε, τα κέρδη πάνε κατά διαόλου. Για κάνε καμιά πάντα. Στον επόμενο. Πάμε ναι. Επόμενο, ναι. Ναι. Ναι, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να συμφωνήσω με τους προηγούμενους που πήραν τηλέφωνο. Εγώ είμαι 54 χρονών, έχω δουλέψει 5 χρόνια εξωτερικό σε διάφορες δουλειές, πολλές φορές. Μάλιστα, κύριε μου. Συμφωνώ ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση. Θυμάμαι όπως. Από τους δικούς τους Έλληνες που το παίζουν όπως είπατε εσείς. Μόνο κόκκινο. Λοιπόν, να πω μια δικιά μου περίπτωση μονάχα. Εγώ πήγα στην Αυστρία, στο Λίντς. Σε ένα εστιατόριο, δεν θα πω το όνομα, για να μην το κάνουμε και λοιπόν, μπράβο, ενώ μου είχαν πει ότι θα παίρνω ρεπό, ούτε ρεπό είδα, ούτε ασφάλεια είχα και εκμεταλλεύονται, διότι δεν είχα, γιατί μου είχαν και σπίτι, σου λέει, αν θα φύγω, τι θα πάει να μείνει. Και αναγκαστικά κάθεσαι και σε εκμεταλλεύονται μέχρι να πεις κάτι και να σχολείς να φύγεις. Αυτό υπάρχει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Που μιλάμε ότι συντριπτικά μιλάνε εναντίον των Ελλήνων εργοδοτών στο εξωτερικό. Για να πούμε τι είναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωσή. Καλησπέρα, κύριε. Ο Ευρύμαχος είμαι. Ποιος Ευρύμαχος? Ο Ευρύμαχος. Εσύ που πέθανες τον παίκτη. Ναι. Άντε ρε, φέλε, για πες. Γεια σου, Γρηγόρη. Ο Εύρης είμαι. Γεια σου, να με κατάλαβες. Ναι. Θα ήθελα να πάρω κι εγώ να κάνω μια τοποθέτηση με αυτούς που είναι τους εργοδότες στο εξωτερικό. Θα με ακούσεις μόνο για ένα-ενάμιση λεπτό, χωρίς να με διακόψεις. 70 δευτερόλεπτα. Πάρτα, πάμε. Ωραία, λοιπόν. Το 2002 πήγα στη Γερμανία με τη γυναίκα μου σε εστιατόριο, στη Δρέχτη. Το αποτέλεσμα ήταν να δούλεψα ένα μήνα εκεί πέρα χωρίς ασφάλεια. Σε Έλληνα πήγες? Σε Έλληνα, ναι, από την Πάτρα. Για πες. Από την Πάτρα ήταν. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν, δούλεψα ένα μήνα χωρίς ασφάλεια ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου, έγιναν οι πλημμύρες, μας έβγαλε τα εισιτήρια, γυρίσαμε από τη Γερμανία, μας έβγαλε τα εισιτήρια για επιστροφή, γιατί σαν δικαιολογία, επειδή γίναν οι πλημμύρες και πνιγήκαν εκεί πέρα, μας έβγαλε τα εισιτήρια και πίστεψέ με, για να έρθω στην Ελλάδα πίσω. Ήτανε ακριβώς 13 Αυγούστου που ήρθα πίσω και πίστεψε με, πούλησα την τηλεόραση για να γυρίσω. Να ρωτήσω κάτι, Εύρη. Πούλησε την τηλεόραση για να γυρίσω. Γιατί δεν τον έκανες καταγγελία? Για τον κάνει εκεί πάνω. Θεώρησε εργασία. Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, ειλικρινά, όρκο σου κάνω. Είχα κομμένο το τσιγάρο 10 χρόνια. Περάσαν θανάτι με συγγενικά άτομα, αρρώστιες και τέτοια. 13 Αυγούστου του 2002 άρχισε το τσιγάρο. Γιατί δεν τον έκανε καταγγελία? Για τον κάνει, να σου λέει τι πέρασε ο άνθρωπος. Σε ρωτάω, πούλησε την τηλεόραση. Γιατί δεν τον κατήγγειλε? Για τον κατήγγειλε. Δεν είχε λεφτά, ρε, καταγγελία. Δικηγόρο. Δεν χρειάζεται δικηγόρο. Άντε, πάμε, πάμε. Γιατί? Πάμε, δεν έχει απάντηση. Δεν έχει απάντηση. Είπε την εμπειρία του. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα. Έλα. Στηρίζουμε τα βέλα. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Βέβαια. Ό,τι πεις. Άιντε τώρα να πούμε, ξύπνησε μετά από το χάσιμο να πούμε να θυμηθείτε αυτά που έκανε ο Τζαβέλας. Είπε μου είπε, σου είπε μου είπε. Άμα βγείτε εσείς και πείτε κόκκινε αυτό που λέει, δεν πιστεύω να βγούμε πρώτο ράδιο φέτος. Πρέπει να σ' απολύσει ο Ανδρώνης, ε. Άμα έχει τις μαύρες του φυσικά για να σ' απολύσει. Άντε ρε, δεν τρέπονται λίγο. Βγήκαν τα πρόβατα τώρα να στρίξουν τον Ήβιτς. Σώπα ρε. Πολλά προσέφερε, πάρα πολλά. Να ρωτήσω, εσύ τι ΠΑΟΚ είσαι? Ό,τι γουστάρει, ρε. Εγώ? Ναι. ΠΑΟΚ είμαι, αλλά όχι πρόβατο. Όχι, όχι. Τι ΠΑΟΚ είσαι? ΠΑΟΚ δυτικών, συνοικιών, ανατολικών, α, αυτό, εγώ περιφερεία. Είμαι έλα. Κλικαδόρος είμαι. Κλικαδόρος, είσαι κάποιος συνδεσμίτης είσαι? Όχι. Είσαι μόνο κλικαδόρος. Μα, είμαι μια περίπτωση μόνος μου. Καλά αυτό. Όλοι οι ακροατές μας είναι μια περίπτωση από μόνοι τους. Φίλος του Ραπτόπουλου είμαι. Αυτό να το εξετάσεις. Επόμενη γραμμή. Μην πάρεις άλλους. Όσοι μπορεί. Ναι. Δεν καταλάβω. Πότε κάνεις κουμάντο εδώ πέρα? Από τότε που διαχειρίζομαι τον χρόνο άριστα στη ζωή μου. Μην τυχόν και τον ακούσεις. Επόμενη γραμμή. Θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, τον κόκκινο είδα, τον κύριο κόκκινο. Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος κόκκινος. Διατάξτε. Φίλε μου, καλέ να φύγω από το κλίμα της ημέρας, για τη χθεσινή ημέρα. Για τον Κούδα που έλεγες. Ναι. Στον Ολυμπιακό επιχούντας ήταν ένας Παπαποστόλου λοχαγός. Ναι. Με τον Νίκο τον Γουλαδίρ τον Αείμνηστο. Ναι. Λοιπόν, ο Κούδας τότε κατέβηκε κάτω, ήταν ο Μπούκοβι και ήθελε να κάνει δώρο
στον Μπούκοβι κάποιος Μουρφέτας. Αυτός είχε μαούνιες εκεί στο λιμάνι. Ναι. Μουρφέτας λιγόταν λοιπόν και τον κατέβασε τον Κούδα κατά αυτόν τον τρόπο εκεί κάτω, αλλά τελικά με γενικό γραμματέα του ΠΑΟΚ τότε τον αείμνηστο κύριο Παντελάκη. Τι αείμνηστο ρε, του κάνατε το μαγαζί γης μαθιά, άκου αείμνηστος. Εσύ έχεις αλλού δίκιο, εδώ πέρα περίμενα να μ' ακούσεις. Μάλιστα κύριε. Να ακούσει ο κύριος Κόκκινος, επειδή δεν ξέρει για τη Χούντα. Ναι. Λοιπόν, φεύγει ο Μπούκοβι, έρχεται ο Γιούτσος. Έγινε μια μαλλιοβράση με τον κύριο Παντελάκη τον αείμνηστο, που ήταν γενικός γραμματέας στο χρηματικό και δεν τα βρήκανε. Ένα πράγμα. Εγώ είμαι 80 χρονών τώρα. Που σου λέω γάβρος από τον Περιά, αλλά μένω στη Μηχανιώνα. Ναι. Μ' ακούνε οι φίλοι μου οι παοξίδες τώρα. Λοιπόν, έτσι είχε γίνει. Τώρα, όσο για τον Παναθηναϊκό, είχε τον Ασλανίδη τον ίδιο ο Παναθηναϊκός. Εκείνα τα χρόνια. Με πρόεδρο στην ΕΠΟ το ΔΕΔΕ επί σειρά ετών. Ναι. Μ' ακούτε έτσι. Πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, μετά έγινε η μαλλιοβράση ο Ματζαβελάκης, κλείνει τον Μπούζα επάνω να βγάλει την εφημερίδα του Βορρά το Σπορ, να εναντίον του Ολυμπιακού τι γίνεται τώρα και με το Σκάι. Τέλος πάντων αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Εγώ σου πήρα να σου πω για τον Κούδα. Έτσι έγινε και δεν. Τέλος, επόμενη γραμμή. Ωραίος ο Μηχανιώτης, σε διάβια πνεύματος φοβερό. Ορίστε. Μη φωνάρα του, δεν είναι 80χρονο. Και με εφράδια λόγω. Εφράδια. Καλησπέρα. 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 Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει. Κατά πρώτον, να σας συγχαρώ για την υπομονή σας που έχετε για το ακροατήριο. Το μάλι βράση έγινε, το καθένας ό,τι κουστάρει λέει. Έπλεξε μαούνες ο προηγούμενος, έπλεξε πάπυρος λαρούς, Παντελάκη. Πες και εσύ τα δικά σου. Κύριε Κόκκινε, παρακαλώ, κατά δεύτερον, κύριε Κόκκινε. Βγήκαν τρεις άνθρωποι και συνομωτήσανε συσταγωγικά εναντίον σας το ότι στο εξωτερικό οι δουλειές δεν είναι τάξη σε ελληνικά αφεντικά. Εσείς, ποιος είναι ο δικός σας ο Γκαϊλές, να το πω έτσι, ή ο Νταλκάς ή το Ζόρι, αφού οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσωπικές εμπειρίες και ξέρουν για αυτό που λένε, εσείς γιατί απαντάρετε το συγκεκριμένο επιχειρηματία, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, αν έχετε κάποιο όφελος από αυτό το πράγμα, καλύτερα να βγείτε να μας το πείτε και να ξέρουμε κι εμείς. Για να μην, επειδή είναι οι εποχές ευερέφιστες λίγο όσον αφορά τα νευρικά συστήματα ολονών μας, έξω που δουλεύουμε, που δεν δουλεύουμε, που έχουμε ασφάλειες, που δεν έχουμε ασφάλειες. Φίλε, τι όφελος, μια αγγελία. Τι φαντάζεσαι εσύ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πες μου ρε φίλε, το άφησες. Θα σου πω εγώ ότι το άφησες να αιωρείται. Δυο μισθούς. Τι όφελος μπορεί να έχω. Δυο μισθούς. Επειδή είμαι υπέρ του προηγούμενου που είπε ότι γουστάρετε να πουλάτε τρέλα και καλά κάνετε, δικαίωμά σας είναι αυτό. Δεν είπα ότι δεν πουλάω τρέλα. Να την αγοράζουμε. Ρε φίλε, να την πουλάτε. Άκου να δεις. Για τα οπαδικά. Μισό λεπτό. Μην μπερδεύεις κανένα πράγματα. Να μιλήσουμε για ό,τι θέλεις με τρέλα. Αυτό μου ζήτησε κάποιο φίλο να ρωτήσω αυτό το πράγμα και το ρώτησα. Εσύ πιστεύεις ότι. Ρε φίλε. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να είναι νόμος ότι όλοι σε όλες τις δουλειές είναι κλέφτες και απατεώνες. Αυτό απάντησε. Και μετά βγήκαν άλλοι 23 και παντεύια πράγματα. Ποιος δηλαδή είπε, γιατί συγγνώμη, δεν υπάρχει εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Μα δεν μιλάμε για την εκμετάλλευση. Δεν με απαντάς ρε φίλε. Στην Ελλάδα υπάρχει εκμετάλλευση. Εσύ παίρνεις τα λεφτά, που αξίζει να παίρνεις σήμερα. Και πολλά παραπάνω. Μπράβο σου. Επόμενη γραμμή. Χαίρομαι που άκουσα άνθρωπο που είναι ικανοποιημένο. Εσύ Κόκκινε, είσαι ικανοποιημένο. Δεν θα το πω δημοσίως. Γιατί δεν θα το πει δημοσίως. Γιατί δεν θέλω να λέω δημοσίως πράγματα δικά μου. Μάλλον γιατί να το πει δημοσίως δηλαδή. Μα δεν ξέρει ο κόσμος ποιος είναι καν. Υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Λοιπόν. Ναι. Ακούτε. Ναι, ναι. Κόκκινε. Εδώ είναι. Μην στείλει άνθρωπο στη Γερμανία, θα τον κάψει. Εγώ του στέλνω άνθρωπο. Συγγνώμη. Άκουσε με, γιατί το έχω το παιδί μου. Ρε Ούτσενα, εγώ στέλνω άνθρωπο. Ρε πάτε καλά. Δέκα χρόνια είναι στην Αυστρία. Θα σου πω, ρε παιδί. Τι ψηφίζουν, ρε, δεν υπάρχει κανένα ψηφίζουν. Εχμάλωτου. Έχει Έλληνες εκεί να δουλέψουν. Πρέπει να του κάνουν βασανιστήρια. Όλοι οι Έλληνες ξέρουν τη γλώσσα. Δεν μαθάνε. Είσαι μεγάλο μαλάκα. Εγώ είμαι. Με υπογραφή. Εγώ. Δηλαδή τώρα. Ο άλλος ήθελε μια δουλειά. Ναι. Και εσύ το έχεις κάνει. Και παίζει όλη η Γερμανία. Και βγήκε ο άλλος. Όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας λένε μην πάτε. Και τα πιστεύω. Εσύ... Και όχι. Και βγήκε ο άλλος πριν. Εγώ είμαι μαλάκας. Άκουσε λίγο. Και βγήκε ο άλλος πριν. Και λέει ότι εσύ έχεις όφελος. Άκουσε λίγο. Άκου τι είπε. Ναι, βεβαίως. Γιατί έτσι όπως το λες, όλη η Γερμανία λέει μην πάτε. Εσύ επιμένεις. Δεν ασκεφτώ εγώ ότι θα πάρει. Εγώ επιμένω. Εγώ λέω ότι όλοι να πατέρα. Αφού έπεισες και εμένα ότι παίρνει προμήθεια. Καλά, εγώ πήρα το να σα πω. Είσαι δυο φορές αυτό που είπα πριν. Βρε τρεις φορές είμαι. Κεφαλαία. Βρε δέκα φορές είμαι. Τι κατάλαβε ο άλλος που ακούει. Και γιατί κάθεσαι μαζί με αυτό που τα παίρνω. Γιατί με νοιάζει εμένα που τα παίρνεις. Τι είμαι εγώ, γκόμενά σου. Αφού λες ότι εσύ είσαι ανιδιοτέλειος.
Εγώ. Ναι. Και είπε ότι κάνει συνεργασία μου όταν υπάρχει δύο τέλεια. Τι συνεργασία. Στην Αμάκα. Όχι, στην Αμάκα ξεχωριστά είμαστε. Α, κάνει Αμάκα εκεί. Μάλιστα. Λέγε ρε Ούτσανα. Άκου το τώρα. Έλα. Ακούγεσαι. Okay. Λοιπόν. Σου λέω δηλαδή υπεύθυνα. Ρε ζήτησα από κανέναν να πάει στη Γερμανία. Συγγνώμη. Άμα σε στείλω εγώ στη Γερμανία σήμερα. Σε ένα φίλο μου. Σε ένα αδερφό μου. Και σε ένα μήνα εκεί θα αφήσει, σε σχολάσει που θα πας. Μπορούμε να συνοηθούμε. Και δεν ξέρεις τη γλώσσα. Μπορούμε να συνοηθούμε. Εγώ ζήτησα από κάποιον να πάει. Όχι, τέλος πάντων, άστο, κλείστο. Κλείστο. Μα τι είναι αυτά που μου. Εγώ λέω ότι υπάρχει κάποιος που προσφέρει δουλειά. Μισώσει και πάει κανείς. Τι μου λέτε τώρα. Κάτι άλλο να μου πείτε. Κώστα, μ' ακούς. Όχι, έφυγε. Δεν μου λες εσύ. Πώς το βλέπεις στο προπονητή στο Παναϊκό. Ο Ζουνίδης δεν φανεί τώρα. Δεν μπορεί να φανεί μέσα σε μια μέρα. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, εχθές άρεσε ο ΠΑΟΚ. Όχι. Τη Δευτέρα είχε πει ο Ιβιτς ότι ή αυτοί θα φύγουν ή εγώ. Ναι. Εννοούσε το Ζαβέλο. Δυο, τρεις, τέσσερις πόσους. Δεν ξέρω, έναν έδιωξε τελικά. Ναι. Χθες είπε όμως... Ότι εννοούσε έναν. Έναν και γιατί, είχε πει... Ο Τζαβέλας ότι δεν θα κερδίσουμε στην... Ναι, κατέληξε κάπου. Στην Ιταλία. Στον έτσι, επόμενο και τελευταίο. Είπε. Ορίστε. Έλα, ναι. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, φίλε μου. Λοιπόν, πήρα να συμβάνω παράπονο που έχω. Να το πεις. Εδώ και μέρες σ' ακούω πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μιλάς πολύ για πολιτικά, ενώ είναι αθλητική εκπομπή από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Και τώρα γι' αυτό με τη δουλειά, όλη την εκπομπή την πάγατε για τη δουλειά. Την εκπομπή, φίλε, την κάνουμε εμείς. Έχουμε μια θεματολογία. Και από εκεί και πέρα ανοίγουμε τις γραμμές και μιλάτε εσείς. Άκουσες εσύ να μιλάμε στον πρόλογο για να είμαστε εδώ γραφείο ευρέσεως εργασίας. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, μιλήσαμε για την Ευρώπη, μιλήσαμε για ό,τι θες. Μπορούμε να πούμε τον κόσμο τι θα πει, να τον χειραγωγήσουμε και να το πούμε, θα πει αυτά ή εκείνα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Τι, τι μπορώ να κάνω εκεί, για πες μου. Όπως πήρες εσύ τώρα. Μπορώ εσένα να σου πω γιατί πήρες να κάνεις παράπονο. Όχι. Δικαίωμά σου είναι όταν δεν σ' αρέσει κάτι, αλλά δεν κατευθύνουμε τον κόσμο σε κάτι. Ούτε παίρνουμε τηλέφωνο. Μας παίρνετε τηλέφωνο. Θέλει να πει ο άλλος τα δικά του. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, επειδή είσαι νέο παιδί, σου λέω το εξής. Εδώ λέμε ότι παιδιά, ξέρετε στον... Στο τάδε μαγαζί δίνουν δουλειά. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι κακό αυτό. Δεν είπα αυτό. Όχι, μισό λεπτό για να συνοηθούμε. Όχι με σένα. Μόνο με σένα δεν θέλω να συνοηθούμε. Με σένα μια χαρά συνοηθούμε. Και βγαίνουν όλοι, ορμάνε και λένε να μην πάει κανείς στη Γερμανία, γιατί εκεί υπάρχουν πρωτόγονες καταστάσεις, εκμεταλλεύονται, τους κάνουν και τους... Και λένε, παιδιά, όλοι οι επιχειρηματίες είναι το ίδιο. Και μου λένε όλο το ίδιο. Ωραία, μισώσει και βρει υπάλληλο άλλο. Κοίτα, είναι νομίζω και πού θα πέσεις. Αυτή την ίδια απορία είχαμε σένα. Εδώ σκέφτηκε άνθρωπος ότι μπορεί να βγάζω μίζα. Δεν βλέπει ότι αυτοί που ψηφίζει τον έχουν κάνει τον πάτο βάζω. Σκέφτεται ότι εγώ που μιλάω μήπως βγάλω μίζα. Που δεν αφορά τον ίδιο. Και έτσι να ήτανε, δεν θα κάνω καμιά ζημιά στην τσέπη τη δικιά σου. Δουλειά θα σε βρω. Σωστό. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αυτοί ψηφίζουνε. Αυτοί οι άνθρωποι θα δούνε τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου και θα τους φιλίζουν το χέρι. Καταλαβαίνεις γιατί κόσμο μιλάμε. Ναι. Γεια σου φίλε. Yeah, τρίτο ημίχρονο να ακολουθεί. Με Κύρτσο, Δήμου και Κανελάκη. Πριν όμως από αυτό, η κυρία Μαρίνα Μπίκου έχει τίτλους ειδήσεων. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός τα λέμε από Δευτέρα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ.
Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης